γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή. Γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Το ακούω μόνος μου όλο αυτό. Ή δεν έχω ξενερώσει και ξεσουρώσει από την Πρωτομαγιά. Τα χράτς χρούτς και τα κύματα του Δουνάβεως που έχουν εμπέμβει στους εθέρες του Λίπερο 107,4. Ποιοι μας πολεμάνε, τι μας κρύβουνε, ποιοι δεν θέλουνε καθαρές φωνές πρωινές. Γιατί και πώς ξυπνάνε ανάμεσά μας. Να πει, σας ελπίζουμε ότι όλα είναι προϊόν μυθοπλασίας και όλα ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας. Ιδάλλως θα κάνουμε υπομονή μέχρι να μεριμνήσει ο Θεός των Ερτζιανών, ο Θεός του ραδιοφώνου, διότι με αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα βάλεις με τα στοιχεία της τεχνικής φύσης, με τους δαίμονες. Έτσι δεν τους λέγανε όταν ήταν έντυπος ο λόγος. Και είναι, δεν έχει, δεν έχουν αλλάξει. Αλλά κυρίως τις εφημερίδες, που τα λάθη πολλές φορές είναι ανεπανόρθωτα, γιατί δεν υπάρχει το περιθώριο επαναπροσδιορισμού. Ο δαίμον του τυπογραφείου λέγανε όταν συνήθως έκανε κάποιος συντάκτης κοτσάνα. Και αυτό περνούσε και μέσα από τους ελέγχους, μέσα από τις διευθύνσεις. Αλλά στις προκειμένες περιπτώσεις δεν ξέρω. Για να δούμε τι έχει να μας πει η Γραμμούλα. Πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά, αδερφέ μου. Έχω να ενημερώσω κάτι για το εκπομπή. Ναι. Από νωρίς το πρωί υπάρχει μια σχετική παραβολή στο σήμα σας. Μάλιστα, αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ, το ακούω πάρα πολύ έντονα και έλεγα... Μια βραχνάδα υπάρχει να πούμε και δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται καλά και αυτό είναι πρόβλημα, άντε να κάνει άλλος τώρα υπομονή. Εδώ κάνει άλλες και άλλες μέρες υπομονή, με καθαρό, με καθαρό σήμα τώρα σήμερα. Δεν ξέρω τι να σας πω, μακάρι να μπορούσα να το διορθώσω κι εγώ αυτό το πρόβλημα. Προσευχόμαστε. Θα το διορθώσει, Μπαμπίνο μου, γιατί είσαι τέρας μορφώσεις. Προσευχόμαστε, προσευχόμαστε. Αλλιώς, εντάξει, δεν πειράζει, αλλάζουμε συχνότητα και τα λέμε ξανά αύριο. Όχι, τίποτα, αδερφέ μου. Πώς θα μάθουμε τα νέα για τον ΠΑΟΚ με τέτοια. Πρέπει να το φτιάξει το πρόβλημα. Έτσι, έτσι. Τα νέα για τον ΠΑΟΚ θα τα μάθουμε. Με το που τελειώσω την εκπομπή θα φτιαχτεί, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Αλλά τώρα 6 ώρα ποιο να βρει. Ποιο να πάρεις, να πάρει τα κατσαβίδα και να σκάσει. Αυτό είναι το θέμα. Τι να κάνει. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και το κουράγιο. Τι ωραία άρεση. Για μένα είναι σαν να έγινε εκπομπή. Μας πήρε ο ακροατής και λέει ότι από το πρωί έχει θεματάκι ο σταθμουδάκο μας. Προφανώς και μετά την ζούγκλα, να φανταστώ. Αλλά εκεί πιστός, λέει, θα ακούσουμε. Έστω και ένας αλανίτζα. Αυτό είναι το ακροατήριο του λόγου επειδή. Τι να κάνουμε, θα τα πάμε παρέα, παιδιά. Είναι και πολύ έντονο και στα δικά μου τα αυτιά, μην νομίζετε. Γι' αυτό βγάζω τον αέρα που ακούω τις συμβουλές. Διότι δεν το κάνουμε μαζί και μαθήματα ραδιοφώνου. Είναι άνευ διδασκάλου. Έχω μία επαφή με τον αέρα, το λεγόμενο ας πούμε monitor, έτσι λέγεται στην διαδικασία των ανθρώπων που έχουν διάδραση μέσω μικροφώνων. Δηλαδή πρέπει να, όπως όταν παίζουμε live, έχουμε μπροστά κάτι ηχιάκια, κάτι αυτά, κάτι τέτοια. Αν τα έχετε παρατηρήσει στις σκηνές ή αυτά που φοράνε οι καλλιτέχνες στα αυτιά τους, τα λεγόμενα τα in-ear, είναι για να έχουν τον ήχο των οργάνων ανάλογα με το τι θέλουν οι ίδιοι να ακούν, τη φωνή τους κυρίαρχα, γιατί πρέπει πρώτα να ακούς τη φωνή ή ο καθένας τον οργανό του. Έτσι και εμείς εδώ στο ράδιο ακούμε αυτό που βγαίνει στον αέρα, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει και φαίνεται, προκειμένου να έχουμε ιδία αντίληψη το τι
Ποιότητα εμπεριέχει η εκπομπή μας. Όχι εκπομπή σαν εκπομπή, εκπομπή του σήματος. Το βγάλα αυτό και ακούω το τι περνάει μόνο εδώ μέσα. Ότι βγαίνει στο Λίμπερο. Εδώ περνάμε καλά και αυτό φαίνεται. Δηλαδή στα διαδίκτυα θα ρω ότι πρέπει να ακουγόμαστε ατόφια, χωρίς παρεμβολές. Οπότε κλείστε τα ραδιόφωνα, ανοίξτε τα ιντερνέτια, βάλτε μεγαμπάιτ ή ακούστε μας την επανάληψη και τώρα υπομονή, έστω και με σήματα. Μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε. Και αυτό να περάσει, σου λέει τώρα και τόσο σουρού, σιγά μην κάτσει να ακούσει χράτς χρούτς, χράτς χρούτς. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Δημήτρη από την ηρωική Σταυρούπολη πέρα από εξωτική. Οι άνθρωποι του Μόχθου στα δυτικά παρεμβαίνουν και μας συντροφεύουν, που λέει πονάνε, που πονάνε λέει τα μυαλά μας, θα πονέσουν και τα αυτιά μας τώρα. Σχολιάζει ο φίλος μας ο Δημήτρης για την εκπομπή του σήματος του Λίμπερο 107,4 σήμερα. Ας παιδιά, ασκήσεις υπομονής είναι αυτό. Αν αντέξουμε, αν περάσουμε και αυτή την πόρα και αν έχουμε περάσει μπόρες τόσα χρόνια, θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε, ρε? Τι να γίνει, χάλασες το σήμα? Και το βράδυ και στη ζούγκλα ήταν έτσι. Και στη ζούγκλα ήταν έτσι. Α, μάλιστα. Α, λέω εγώ, μήπως μετά τον Ζαγόρα έγινε. Ναι, όχι, μην μας το πεις και ήρωας εσύ μόνος. Α, και ξέρω εγώ να πούμε. Τα ίδια έλεγε και ο Γιώργος, φαντάζομαι. Τον Ζόρις του Ζαγόρα, 2 ώρα έκλεισε και έφυγε. Ναι, τρελάθηκε. Εντάξει, το καταλάβω. Να κλείσω κι εγώ. Ναι, έλα, κλείσει κι εσύ. Ναι. Και τι είπε, δεν αντέχω αυτά, σηκώνομαι, φεύγω. Ναι, θα τους κάνω μήνυση, λέει, τα αυτιά μου χαλάσαν. Μάλιστα, ωραία. Κι εγώ. Τους κάνω μήνυση. Τι, εγώ τα έβαλα αυτά, μην νομίζεις. Σήμερα πες όλες τις ειδήσεις για αυτούς τους μαυρόσκουρους. Τι έχει σήμερα, εσύ καταρχήν ξεστή, θα σε βρω σπόνσορα. Χορηγό, να βγαίνεις και να λένε τα νέα. Το ένθετο, δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Προσφέρει, ναι, ξέρω εγώ, η τάδε εταιρεία. Και τα λοιπά. Γιατί, από τι νέα έχουν οι μαυρόσκουροι? Εσύ να τα πεις, δεν θα ακούγεται τίποτα. Α, αυτό λες. Τώρα μπορώ. Τώρα σ' αφήνω, πες ό,τι θέλεις. Βρήσε, κάνε ράνε, δεν μας ακούει κανένας. Οπότε είναι ευκαιρία. Εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ποτέ. Απλώς περιμένω να κάνει το double κυτρινό μαύρο της Αθήνας. Για να έρθουν όλα κανονικά. Και ας τους άλλους να περιμένουν ακόμα αποφάσεις. Άλιστα, μάλιστα. Σήμερα περιμένουμε μια απόφαση. Με το φτωχό του στο μυαλό. Μάλιστα, εντάξει. Μπαίνει ο άλλος με τα ούζι και τα μητράλια μέσα και θες βρεούς από εδώ. Βρεούς από εδώ. Όχι ούζι. Και φέτος ήταν η ευκαιρία τους, γιατί του χρόνου έρχεται το τρένο. Τέλος. Τελειώσαμε, κύριε, του χρόνου. Έρχεται η κυτρινό-μαύρη αρμάδα της Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτά να τα λέμε. Να δεις κάτι γλέντια, πώς θα τους γλεντήσω όπως πρέπει. Βέβαια το θέμα είναι ότι αυτά καταγράφονται σήμερα που δεν έχουμε καλή εκπομπή σήματος. Πρέπει να τα ξαναπείς αυτά, να τα υπενθυμίσεις στον κόσμο. Για αύριο τα λέω. Εντάξει, okay, να μην είναι. Άντε, τσάω. Τσάω στον ηρωικό λαό και καλημέρα στον ηρωικό λαό του Λόγω Επειδή και του Λίμπερο 107,4. Τι όμορφο συνέστημα είναι αυτό να γνωρίζεις ότι παρά όλες τις αντικσότητες υπάρχουν οι άνθρωποι που σε στηρίζουν. Έτσι είναι μια οικογένεια και εμείς και την αισθανόμαστε εμείς την πρωινή οικογένεια. Που έχουμε ζυμώσει, έχουμε καμώσει και είμαστε και καμπόσοι. Ενίοτε. Υπομονή, άντε και σήμερα και να αλλάξετε και συγχρότητα, δεν θα σας παρεξηγήσουμε, αλλά και πού να πάτε, θα καταλάβετε την έλλειψη στα άλλα τα ράδια, την έλλειψη του λόγου επειδή. Βεβαίως, κάτι θα γίνει, κάπως θα προσευχηθούμε, πρέπει να βρούμε και τον Άγιο, τον Ερτζιανό, ρε παιδί μου, κάποιος, ποιος θα είναι, κάποιος. Αχ, βαχ, τι να πεις. 2-31-0-287 και 3-8, για πάρ' όλα αυτά, μπορούμε να συζητήσουμε. Αν είναι εφικτό και αν κατέστη δυνατό. Εγώ τώρα το τηλεφωνάκι αυτό και το γνωρίζουν οι περισσότεροι. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ. Εκεί δεν υπάρχουν παρεμβολές με την καμία. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια τα λέμε και εκεί. Και δεν χανόμαστε ποτέ. Έχω ένα καταγγείλω στην της άλλης ημέρα. Πάει περίφημα. Γενικότερα έχουν συμβεί διάφορα από χθες. Σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν να έχω παρέα σήμερα ένα γεγονότο εξ αυτών. Πώς φαίνεται η ωραία ημέρα το πρωί. Ήταν να έχω παρέα και μεγάλη επιστροφή. Δεν κατέστη δυνατό να έρθει ο σημερινός μου σύντροφος και συμπαρουσιαστής. Έρχομαι εδώ, έχει τα σήματα αυτά και τέτοια. Πριν αντιληφθώ την κακή ποιότητα του σήματος εδώ και τα προβλήματα που προκύπτουν στην μετάδοση του μηνύματος του Λίμπερο 107,4,
ξεκινάει, γενιάζουμε και την καθιερωμένη περίοδο γκρίνιας του καλοκαιριού, αλλά γκρίνιας δικαιολογημένης, και νομίζω θα μου δώσετε πάτημα για να πω αυτό που λέω κάθε καλοκαίρι τέτοια εποχή. Θάνατος, έτσι πρωί-πρωί, ωραία, με ωραίες κουβέντες. Θάνατος, το έχω δημοσιεύσει κιόλας. Όχι, εγώ θα τους διαπομπεύσω τους κυρίους αυτούς. Θα τους κάνω να κλονιστεί η υγεία τους. Θάνατος σε αυτούς που στις δουλειές, σε όλες τις δουλειές, κάνουνε καφέ κρύο τώρα το καλοκαίρι και δεν γεμίζουνε τις παγωθήκες. Ποτέ, περιμένουμε ένα μαγικό τρόπο να έρθει το κορόιδο να γεμίσει τα παγάκια, τις αδειάζουνε, καλά-καλά κάνουν τους φραπεδάρες τους με τις 36 ζάχαρες και τις 46 παγάκια. Και μετέπειτα αυτές είναι άδειες. Και έρχεσαι εσύ να κάνεις ο καημένος, ο καψερός, ο πρωινός, ο ήλωτας, ο ήλωτας. Ένα φτωχό φράπεδο και τα βλέπεις όλα αδιανά. Αμ, την ξέρω τη μοίρα μου, το ήξερα ότι σήμερα θα συμβούν όλα. Και είναι μόλις 6 και 16. Τι ωραία, θα έχεις να περιμένεις πολλά μέσα στην ημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλησήμερα, παπί. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Επειδή άκουγα το βράδυ, το πρόμαξες τώρα πρωί, λίγο πριν βγει ο Ζαγόρας και αρχίσει τους πανηγυρισμούς για την ομαδούλα εδώ από την Αγγλία. Μάλλον το καταραστήκαν, γιατί όντως εκείνη την ώρα έγινε. Κατά τις 12 παρά ξεκίνησε το πρόβλημα. Με το που τελείωσε το μάτς της Λίβερπουλ, αμέσως όλοι φαγωθήκατε ρε, έγινε μια ψιλοευνία που δεν είναι, και αμέσως όλοι να πέσουμε τα μούτρα. Όχι, και κάτσε, εντάξει, και εκείνο για να το δεις. Θέλει 4 ριπλή τώρα, εντάξει. Το πέναλτι, εντάξει, φαίνονταν, αλλά δεν το θεώρησε, φαντάζομαι, ο διαιτητής δεν το θεώρησε ότι είχε πρόθεση, γιατί γυρνάει. Γυρνάει, τέλος πάντων, δίνεται. Και δεύτερον, ναι, γι' αυτό δίνεται που είπες πριν. Ναι. Για αυτό και δεν τα ακούγεται πεντακάθαρα. Ναι, αυτό έλεγε και το βράδυ ο Γιώργος. Ναι, ναι, το ίντερνετ δηλαδή είναι μια άλλη. Οι άλλοι που άκουγαν από το εκτός πόλεων, δηλαδή έχει το φίλο τον πατρινό, ναι. Ακούγαν κανονικά από το ίντερνετ. Ναι. Είναι άλλος ο τρόπος μετάδοσης, εκεί δεν έχουμε ποτέ. Ναι, γι' αυτό λέω, για να σε ενημερώσω. Έτσι και καλά έκανες, και καλά έκανες. Σχολάς τώρα που πας, τελειώσαμε. Τώρα, ναι, αφού για να ακούω τον Γιώργο το βράδυ. Σωστό. Τώρα πώς σπίτι. Για δώσε ρεπορτάζ από χθες. Το πιο ήσυχο και απέσυχα. Δεν το περίμενα. Αλλιώς, νομίζω ότι οι περισσότεροι δηλαδή, το περιμένανε όντως. Πολύ αλλιώς το. Όχι, αφού τώρα το βλέπω να το βάζουμε απλώ εισιτήριο, άλλο λίγο. Ο Βοσνιάδης. Και φυσικά αναφερόμαστε για τον κόσμο που δεν έχει καταλάβει, αλλά φυσικά σε ξέρει ότι είσαι ο ανταποκριτής ομάδας του Ηρακλέως τώρα που η Βουγιούκα μας έχει εξαφανιστεί. Γιατί είναι πολύ εύκολη η νίκη, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πάρα του Ηρακλή του Βόλου. Και ευτυχώς δηλαδή ότι ο Τάι τα παιχνίδια τώρα βγάζει τα λεφτά του. Έτσι. Και τη Λευκάδα καθάρισε το μάτς και χτες ξεκλείδωσε με τον πρώτο γκολ. Εντάξει, δεν είναι τώρα και παίχτης για γάμα εθνική, εννοείται. Όχι, εντάξει, τον είχαμε δύο χρόνια και πήγε εθνική. Ναι, εννοείται, για άλλα δύο μάτς είναι. Αυτό ακριβώς. Και θα τελειώσει άνοδος. Άλλα δύο μάτς είναι. Είχαμε δώσει. Μη σου πω. Κάνουμε 4-4 και τέλος. Μη σου πω και από την Κυριακή, δηλαδή με 3-3 να πας στο 9. Εντάξει, εμείς το λέμε να το τελειώσουμε. Για, ναι, για οριστικά και μαθηματικά για να χάσεις. Ναι, με 4-4, αλλά δεν τον πέρκανε. Κανένα δεν τον παίρνει τόσο εύκολο. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Και είδε και σου λέει ο Μυροφορίδης, τελειώνουμε που τελειώνουμε. Λες. Από δεν τον καθόν. Δεν κόβει καμιά βόλτα προς τα εκεί, μήπως. Έτσι δεν γίνεται πολλές φορές. Να κρατήσει με τους κύκλους. Ναι, πολλές φορές όταν φεύγεις από μια δουλειά και. Είναι σχεδόν, ξέρεις ότι σχεδόν θα φύγει από τον Άρη. Όχι, σχεδόν έχει φύγει. Με το να πούμε με τα δύο πόδια. Αυτό λέμε. Δεδομένο. Σου λέει κάτι να ρίξουμε άγκυρες μη τυχόν. Κοίταξε, η συνταγή ήταν πετυχημένη. Τώρα το τι συνέβη εκεί και τα σπάσανε δύο πλευρές. Μα είπαμε. Και τον Απόλλωνα πέρυσι ποιος τον ανέβασε. Ό,τι όχι, σε αυτό το κομμάτι Μυροφόρητης. Σε αυτά ναι, γι' αυτό σε λέω. Είναι, μπορεί να δούμε κάτι. Απλώς του χρόνου, ποτέ δεν ξέρεις, με τα οικονομικά τι θα γίνει. Ας ξεκινήσουμε και θα δούμε. Μάλιστα, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Καλή σήμερα, παμπή. Φιλιά, τσάω. Εδώ ο λαός του λόγου επειδή στιβαρός, ακμεότατος. Για τα παγάκια θα μας πείτε τίποτα ή όλοι έχετε λερωμένη την φωλιά σας? Είστε από την άλλη. Και μεγάλο από αυτό να πούμε, το παίρνεις έξω τον καφέ σου και ησυχάζεις. Παίρνεις και τους εσπερσάρους, δεν πίνεις αυτό το φτωχό φράπεδο ή ζητάς όσα παγάκια. Εγώ έχω εδώ την ιδιοτροπία, όχι τσιγκουνιά, να φτιάχνω τον καφέ μόνος μου. Καλά, εντάξει, το φτιάχνω γιατί ακριβώς μόνο εγώ μπορώ να φτιάξω τον καφέ που θέλω να πιω το πρωί. Και το πρωί τον κάνεις έτσι έντονο και δυνατό και τον αραιώνεις ανατακτά χρονικά διαστήματα. Με νερό, με, βάζει και πολλά παγάκια. Σας μαθαίνω τώρα μυστικά, σαν να κάνουμε Master Chef ένα πράγμα.
μπραντζ, το μπραντζ του λόγου επειδή είναι αυτό. Και το διατηρείς δύο ώρες, μπουρου, έχεις και την καφεδάρα σου από δίπλα, περνάει ο ρίτσα, ευχάριστα και φεύγεις από εδώ, γεμάτος και πλήρης. Έλα μου δε όμως που έρχονται αυτοί, οι συμμορείτε. Σου αλλοιώνουν τις παγωθήκες, σου παίρνουν τα παγάκια τα διά σου και δεν θα γεμίζουν ποτέ. Βρε κακό αναθεματισμένε. Δεν σκέφτηκες μια φορά πως γεμίζει αυτή η παγωθήκη. Σαν τη μάνα μου ακούγομαι. Θα το μίσκω στο σπίτι ποτέ δεν έβαλα. Αλλά να, όλα εδώ πληρώνονται. Τι νομίζατε? Έτσι είναι η ζωή, έχει δούνιν και λαβίν. Σε κάνω καμιά λαβίν? Λίμπερο 107,4, καταλαβαίνετε πως ξεκινάμε έτσι με αισιοδοξία. Με ευχάριστη διάθεση. Τι κάνεις? Δεν έχω και πού να τα πω αυτά. Τώρα που χάλαζε το σήμα. Αλλά λέω ρε παιδί μου, θα καταγράφονται ίσως και στους ιντερνετικούς και στους ήρωες που παραμένουν. Τριτούλα σήμερα. Τι τριτούλα, τι λέω? Καλά τα έχουμε χάσει. Είναι από χθες, πως λέγαμε ότι χθες ήταν σαν Δευτέρα. Αφού χθες ήταν σαν Δευτέρα, σήμερα είναι σαν Τρίτη. Όμως όχι, σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό είναι μια τεράστια είδηση. Τρίτη λοιπόν σήμερα, Τρίτη λέω πάλι, Πέμπτη, τρεις του μηνού. Άιντε πάρε μπρος βραγόρι μου. Άιντε με σύγχυσαν αυτοί με τα παγάκια, με σύγχυσαν. Γιατί βλέπω το 3 μπροστά γι' αυτό. Μηδο 3 κατευθείαν. Αγίας Μαύρας. Αχ, το ξέρα μάρτυρος. Το ξέρα Αγία μου Μαύρα. Ότι μαύρη θα είναι η ζωή μας. Μαύρο το πρωινό μας. Πες το έτσι ότι γιορτάζουμε όλοι μας γι' αυτό. Αγίας λέει Μαύρας μάρτυρος Αγίου Ροδοπιανού. Πιανού, του Ροδοπιανού. Και εορτάζουνε ο Μαύρος. Α, τα πες τα έτσι. Όχι ποιος ο Μαύρος ο Θεός. Ο Μαύρος σε όνομα να σε λένε τώρα και Μαύρο. Μαύρος. Αχ, για σήμερα μπορείτε κι εσείς να με λέτε Μαύρο. Η Μαύρα, η Μαυρούλα και η Μαυρίτσα εορτάζουνε σήμερα. Καθώς και οι Ροδόποι με όμικρον και οι Ροδόποι με ωμέγα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Άλλο κακό να μην μας βρει. Να προχωρήσει η μέρα όπως όπως τι δεν είναι γιατί. Άστα να πάνε. Και ο Ξένιος λέει γιορτάζει και η Ξενία. Ο Ξένιος μάλλον, ο Ζεύς πως λέμε και η Ξενία. Είναι παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Όχι της εφημερίδος αλλά γενικότερα. Η οποία έχει θεσπιστεί με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων από το 1993 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 του Μαγιού. Μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνεται το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης. Και όλα αυτά τα εκθεσιακά, γιατί στην πραγματικότητα δεν βιώνουμε και τις καλύτερες ημέρες από άποψη ελεύθερης γνώμης, όποια και να είναι αυτή. Διότι τα περισσότερα. Οι περισσότερες ειδήσεις είναι ελεγχόμενες, είναι άμεσα εξαρτώμενες από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Οπότε ουδέποτε η αλήθεια παρουσιάζεται, αν υπάρχει αλήθεια. Και η αλήθεια πολλές φορές δεν είναι και μία. Anyway, να το σιβαρό της υπόθεσης. Μας πιάνει και καμιά τέτοια τρέμουλα καμιά φορά. Και επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα ασθματός. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 26 και θα δύσει στις 8 και 17. Με τη σελήνη να είναι 18 ημερών. Πιθανότατο βροχούλα. Σε τι, δεν θα έδινε και σήμερα βροχή? Όλες μέρες τριγύρω θάλασσα, όπως έλεγε ήλιος στη μέση αυτό. Και είναι το παλιό το ανέκδοτο. Να μην συνεχιστεί έτσι η μέρα μας. Εντάξει, μπουγάδα θα βάλεις βρε μεγάλε και ανησυχείς. Αλλά να το βάζουμε μέσα στη γενικότερη εξίσωση, ας πούμε. Και στην σημειολογική αποτύπωση των όσων συμβαίνουν από το πάρα πολύ πρωί. Δίνει μια πιθανότητα βροχούλα στο μεσημεράκι. Ασθενείς βροχές μας βγάζει το μετεωρολογικό μας δελτίο. Αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Ζέστα έχουμε, 18 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Συννεφάκια θα έχουμε το πρωί. Ποφόρια δεν θα φυσάνε. Πάρα πολύ υγρασία παρόλο το ότι βρέχει δεν θα έχουμε. Μια χαρά. Μέχρι και 25 βαθμούς αναμένεται να φτάσει το θερμόμετρο από αύριο Παρασκευούλα και το Σαββατοκύριακο. Προβλέπονται ανώδη των θερμοκρασιών. Μπορεί να φτάσουμε και πάλι τους καμιά τριανταριά. Αλλά εκεί παίζουμε μπαλίτσα 29-30 τα Σαββατοκύριακα. Μια χαρά σιγά σιγά. Να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τα καλοκαίρια. Όσον αφορά τα αθλητικά τα δρόμενα,
νωρίτερα για να ενημερώσουμε τους λάτρεις της αμερικάνικης καλαθόσφαιρας στο ένα παιχνίδι που είχαμε για τα play-off του NBA. Houston Rockets, Utah Jazz, 108-116. Σπάσανε το πλεονέκτημα Jazz. Πήγανε στο 1-1. Ίσως και λίγο απρόσμενο το αποτέλεσμα, γιατί οι Houston δείχνουν φέτο από τα φαβορί για την διεκδίκηση του τίτλου. Παρ' όλα αυτά, οι Jazz ήταν και παγκόσμια ημέρα Jazz, είδατε! Άμα με κοιτάς έτσι τα πράγματα και ενημερώνεσαι από το λόγο, επειδή τι παγκόσμιες ημέρες έχει, παίζεις αναλόγως το στοίχημα και ονομάς. Σας τα έλεγα εγώ χθες για τη Liverpool, τώρα που είπαμε το στοίχημα. Δώσαμε αυτό, κάναμε μια πιο στοιχηματική προσέγγιση, είπαμε goal-goal και over. Από το 26 κυκλώνατε τα ταμπία σας. Όσοι ακούσατε ούδης, φαντάζομαι, τις προβλέψεις μας. Αυτό είναι το λόγο, επειδή σας πετάει έτσι τα τυράκια σε άσχετες στιγμές, θολώνει λίγο τα νερά με κάποιες αποτυχίες, για να μην μας έχουν εδώ ότι τα ξέρουμε όλα και ότι έχουμε παρεμβάσεις και έρθει τίποτα. Κοριόπολης, βλέπω, τα ξέρει αυτός τώρα προφήτης. Οπότε καμιά φορά χάνουμε από εξεπίτηδες γι' αυτό. Ενώ λίγη ημέρα αυτά θα έχει. Να λίγο σχολιάζουμε για το χθεσινό παιχνίδι του Champions League. Έχουμε τον Ηρακλή που κέρδισε εύκολα τον Βόλο. Κάτι ψευτοαποφάσεις περιμένουμε διαιτητικά δικαστήρια για τον ΠΑΟ. Κάτι συγκεντρώσεις, συνελεύσεις στην ΕΠΟ για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και όλα όσα θα επακολουθήσουν, τα μέτρα, τάξη, δεν ξέρω και εγώ τι. Καλά, αυτά τα συζητάμε. Έχουμε δύο εβδομάδες μέχρι εκεί. Φτωχιά τρομποτινάει επικαιρότητα από τη στιγμή που πάνε καλά οι ομάδες. Δεν έχεις τι να συζητήσεις. Ανέβηκε ο Άρης, ανέβηκε ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του την μπόρα του χαμένου πρωταθλήματος και πλέον εστιάζει στο κύπελο. Οπότε και εκεί δεν έχεις αμάνα από αυτό να πεις και πολλά πράγματα. Προετοιμάζεις και αναμένεις. Επιστρέφουμε σε μια μερική κανονικότητα ως επικαιρότητα στην πόλη μας. Τουλάχιστον την αθλητική. Σήμερα νομίζω, όχι νομίζω, έτσι είναι και όλο το πράγμα. Έχουμε και το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του πρωταθλήματος της Volley League. Ολυμπιακός στις 7 η ώρα θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Ρέντι. Στις 3 νίκες κρίνεται το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Για όσους τώρα εισέρχονται στο μαγικό κόσμο του Volley, όπως ήθιστε να συμβαίνει κάθε Μάη. Το Μάη θα είμαστε καλά δηλαδή. Ένα πραγματάκι. 3 του Μαγιού σήμερα. Και τι άλλο υπάρχει. Το 2009 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για 5η φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του Final Four που έγινε στο O2 Arena του Βερολίνου, επικρατεί της ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας με 73-71. Το 5 από τα 6. Κάνω πληθυντικό. Από το 6, από τα 6 αστέρια των πρασίνων. Από, τι βλέπω εδώ, από γενεθλιάζοντες. Αν έναν αυτόν να δαχτυλίσουμε. Δεν ούτε ένας αθλητικός, ρε, εσείς γεννήθηκε σε σήμερα. Αν είναι δυνατόν. Από άλλα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Τίποτα και από εκεί. Διεξάγεται, λέει, το 2007 ο διαγωνισμός ομορφιάς για την ανάδειξη της Star Ελλάς, τη Miss Ελλάς και τη Miss Young του 2007. Star Ελλάς εκλέγεται η Δούκης Ονομικού. Miss Ελλάς η Κατερίνα Ευαγγελινού και Miss Young η Νταϊάννα Ιγοροπούλου. Τα ένδοξα εκείνα χρόνια όπου ο θεσμός ανάδειξης της Star Ελλάς ήταν το κυρίαρχο ζήτημα στην ελληνική επικράτεια και επικαιρότητα. Δεν ήταν τώρα κομμάτι που ξεγέλασε, μας απασχολούσε πραγματικότητα. Δυστυχώς τώρα έχει εκφυλιστεί, βγαίνουν οι πρωταθλήτριες, μας εκπροσωπούν στα εξωτερικά και εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Εκεί μας καταντήσανε. Να μην έχουμε γνώση, όπως εκεί μας καταντήσανε να έχουμε Eurovision. Σιγά σιγά και κανένας να μην ασχολείται. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Η Eurovision, η οποία νομίζω, δεν κάνω λάθος, πέφτει μαζί με τον τελικό του κυπέλου της Ελλάδος, το 12 του Μαγιού. Άρα είναι μια άκρος τηλεοπτικότατη ημέρα. Κάθεσαι, στείνεσαι, βλέπεις τα pre-game, βλέπεις τον τελικό. Τον ένα και μετά πηγαίνεις, βλέπεις και τον άλλο τελικό. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα παίξεις τώρα συνδυαστικά όλα αυτά σε ένα στοίχημα. Γιατί είναι το στοίχημα τουλάχιστον στα ίντερνετικά, δεν ξέρω στα υπόλοιπα.
το στοίχημα της Eurovision διατίθεται και εμείς εδώ ενίοτε έχουμε κάνει και εκπομπές γεωπολιτικής φύσεως και αναλύσεως για το συγκεκριμένο ζήτημα. Φέτος μας εκπροσωπεί η Γιάννα Τερζή, η κόρη του Πασχάλη Τερζή. Πολλά χρόνια έλειπε και στο εξωτερικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, όπως διαβάζουμε εμείς, γιατί ενημερώμαστε για το στοίχημα και ίσως κάποια αγώνια. Ανεβαίνει, λέει, στα στοιχήματα η Ελένη Φουρέιρα. Διώχνουμε τα δικά μας τα παιδιά, τα στέλνουμε στην Κύπρο. Η Ελένη Φουρέιρα μας εκπροσωπεί διαμέσω της μαρτυρικής Μεγαλόνησου. Κάνουνε πρόβες εκεί και από εκεί προκύπτουν κιόλας και τα στατιστικά. Εκεί προκύπτουν και οι αποδόσεις. Βλέπουν ποιος έχει τα φόντα, ποιος πηγαίνει. Και πήρε έτσι, ας πούμε, πολύ καλό. Ανέβηκε η Κύπρος, λέει, από την 20η ως την 25η, από την 25η θέση στην 20η. Α, τόσο καλά. Ελένη Φουρέ, καλά τώρα. Είναι δυνατόν οι Κύπροι, οι οποίοι τόσα χρόνια ερχόσαν το εδώ και μας παίρνανε τις θέσεις στην Eurovision και στέλνανε τους εκπροσώπους τους διαμέσω των υλικών χρωμάτων, τώρα να μας παίρνουν τους δικούς μας? Πού έχουμε καταντήσει, πώς έχει εκφυλιστεί όλο αυτό το πράγμα? Αν είναι δυνατόν, λίγες ώρες λέει μετά την πρόβα, έτσι ήταν η Κύπρος, λέει, πεζόταν 25η με 20η, λέει, ανέβηκε από το 1 στο 12, να πούμε. Κατοικεί στην 1 τη λέει, στην 1 το φαβορί. Η Ελλάδα πάει για φούντο για ακόμη μια χρονιά. Είμαστε, λέει, πεζόμαστε στα στοιχηματάδικα. Από τη 10η στη 13η θέση στην παρούσα φάση. Φαβορί είναι, λέει, για φέτο. Δεν τα έχω ακούσει, θα τα ακούσουμε στην επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε αναλυτική προσέγγιση. Φαβορί παίζουν το Ισραήλ πρώτο, μετά τη Γαλλία, την Αυστραλία, την Νορβηγία, τη Βουλγαρία, την Εστονία, την Τσεχία, τη Σουηδία και ακολουθεί η Κύπρος. Όταν θα ακούσουμε και θα τα κρίνουμε καθαρά μουσικολογικά όλα τα άσματα, αλλά και γεωπολιτικά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι παίζονται παιχνίδια με υψίστης διεθνούς πολιτικής. Το λόγο επειδή θα είναι εδώ κυρίαρχο για να σας βγάλει και τα πορίσματά σας, εκτός να σας βγάλει την πίστη. Την πίστη μάλλον μας τη βγάζει και το σηματάκι μας, το οποίο το ακούω ακόμη στα γουργουργουργουρ και στα χαλασμένα. Τι να κάνουμε εμείς εδώ όμως? Καταγράφουμε, θα μπορέσετε να ακούσετε αυτή την εκπομπή κόλαφο, κόλαφο. Αχ, ήθελα να πω για τα καλαμάκια γι' αυτό. Και θα ακουστεί, τι νομίζετε? Εδώ είναι καταγεγραμμένα και στα ιντερνετικά. Θα το βάλω αυτό το ηχητικό να παίζει κάθε μέρα σε όποιον πηγαίνει στην κουζίνα να κάνει καφέ. Όχι απλά να, γιατί σκεφτόμουν να γράψω μέχρι και ανακοινώσεις. Εσύ, σε ξέρω. Και να δείχνω τα δάχτυλα και με υπογραφές και με AMCAP και με όλα τα στοιχεία. Αλλά το έχω και ηχητικό εκεί να το στοιχιώσει. Θα του κάνω εγώ να κλονιστεί η υγεία του. Αν και πιστεύω ότι είναι παραπάνω από ένα. Συμμορείτε. Συμμορείτε που αδειάζουν τις παγωθήκες και ουδέποτε τις γεμίζουν. Όλη μουργά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τώρα εμείς το καθιερωμένο μας διαλυματάκι. Διαφημίζεις, θα παίξουν, αλλά ποιος θα σε ακούσει? Εντάξει, διαφημίζεις, ούτως ή άλλως έχουν και υποσυνείδητα μηνύματα, περνάνε μέσα σου το αυτό που θέλουν να πούνε. Τους είπας και αγοράζεις αυτό. Τα λέμε τώρα. Συντονισμένοι, κάτι θα γίνει, κάτι θα μας συμβεί και κάπως θα αντιστρέψουμε το κλίμα σήμερα. Δεν θα μας πτωήσει απολύτως τίποτης. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή και στον Λίμπερο 107,4, παρόλο στις αντικσότητες, παρόντες δυνατοί και στιβαροί. Στέλνουμε τις καλημέρες μας στον κόσμο που προσπαθεί να συνδεθεί τώρα μαζί μας, βάζει ένα 107,4, γυρνάει και την βελόνα. Η ιντερνετική νομίζω όμως είναι εδώ μαζί μας. Κάνουμε παρεούλα. Τώρα ποιος θα μπορέσει να παρέμβει μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες στο 2-31-02-87-3-8 είναι άλλο θέμα. Είμαι και μόνο ακούλου στο στούντιο, γιατί να μην δεν ήμουν άλλωστε, γιατί να μην συνέβαινε και αυτό. Για να ολοκληρωθεί έτσι το παλμαρέ των ωραίων πρωινών μας εντυπώσεων. Τα λέμε και στο ίντερνετ και στο λόγο επειδή, τα λέμε και στο FM κενό. Ωραία, βγήκε ο ταμτάκος από μέσα μου. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, 1,24 του ευρώ η χρέωση του μηνύματος με όλες τις διαδικασίες. Θα βρεθούμε κοντά και αυτό το πρωινό. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Der Spiegel, έτυχε το γερμανικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τις σακούλες και τα καλαμάκια, τα πλαστικά, θέλει να καταργήσει και τα πλαστικά πιάτα. Αυτά που παίρνουμε συνήθως στις πρωτομαγιές και κάνουμε τα τσιμπούσια για μας και τα πικνί και τα αφήνουμε εκεί στα δέντρα παράμερα, στις παραλίες, το ένα στο άλλο.
Είναι οι ίδιοι που δεν γεμίζουν τις παγωθήκες. Οι ίδιοι αφήνουν και τα πλαστικά πιάτα απλά στα δέντρα. Σας τα πω εγώ. Όλα αυτά είναι ένα σύνολο πράξεων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται, λέει, ένα ριζοσπαστικό σχέδιο περί του θέματος. Έτσι θα μειωθεί η ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων. Ακόμη και τα καλαμάκια, τα μαχαιροπίνα, πλαστικό μπορεί να απαγορευτούν. Σε όλη, λέει, την Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 26 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων συσσωρεύονται κάθε χρόνο. Μόνο το 30% της ποσότητας αυτής συλλέγεται για ανακύκλωση. Το υπόλοιπο 70% κατευθύνεται σε χωματερές, σε αποτεφρώσεις ή και στο περιβάλλον. Και είδα εγώ χθες ένα δημοσίευμα στους BBC, τους Άγγλους, αυτούς που μας κλέψουν τον τέτοιο, ότι ένα εστιατόριο, ένα μαγαζί στην Μεγάλη Βρετανία έχει κλέψει, εννοείται, τη δικιά μας ιδέα, τη δικιά μας παρέβαση και παρεμβολή που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχαμε εδώ το θέμα με τα πλαστικά, τα καλαμάκια. Και το παρουσιάσαμε, τη ριζοσπαστική μας προσέγγιση, ότι θα πίνουμε τον καφέ μας με το καλαμάκι. Με το καλαμάκι, με το μακαρόνι του παστίτσιο. Και βγήκε εστιατόριο που παρακολουθεί προφανώς τα δρόμενα και την τεχνογνωσία που πάρει και το λόγο επειδή. Και πλέον, για να συνδράμει σε αυτήν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των ρηπογόνων πλαστικών, σερβίρει τους δικούς του τους καφέδες και τα ροφήματα ως επιτοπλίστων με το μακαρόνι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς το να. Και σένα η φωνούλα σου ακούγεται σαν το σύνομα μας. Βραχνή. Και σήμερα, φίλε, έχω και μισή ώρα προσπαθώ να σε πιάσω καθαρά και δεν μπορώ να σε πιάσω. Δεν πιάνετε με τίποτα. Δεν είναι εδώ και μισή. Κάνει σάντιτζ εκεί το Real FM με τον 7,7 το. Μήνυμα Real FM και Λίμπερο σε μία συχνότητα εκπέμπουν. Ωραία, ωραία. Τι παίζουν αυτοί, τι προγράμματα, να μας ενημερώσουν. Δεν σε ακούω καθόλου καλά, έχουμε πάει κανένα. Και εμένα, και εμένα, αλλά τι να κάνεις, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι μόνο. Η Έλενα κάτσε, ρε παιδί μου, σήμερα να την έφερα που δεν έχει σήμα. Άντε και το έφερνα σήμερα. Ευτυχώς το έφερνα σήμερα το κορμί. Με τη φωνή της αρχόταν το σήμα, κανένα. Θα αρχόταν, λες, αυτό είναι το. Καμάγιο με την κεραία. Όταν καλείς μια γυναίκα στο σπίτι, πρέπει να τα έχεις όλα στην εντέλεια. Πώς θα τη φέρουμε εμείς εδώ τώρα στο σταθμό, τι θα παραδώσουμε. Τι έρευνα θα έχουμε. Θα έχουμε πολλές και διάφορες, αφού αθλητικά δεν έχουμε σήμερα. Θα ερευνήσουμε όλα τα σήμα. Χθες την άκουσες την έρευνα. Ναι. Δεν την άκουσες. Ναι. Δεν είδες, εμείς για ποιον τις κάνουμε, είσαι ο μοναδικός που ενδιαφέρεται για έρευνα. Καλά, ρε Μπάρμα. Εντάξει, δεν θέλω να σε μαλώσω τώρα αυτά. Τι, για πες. Για δώσ' μας λίγο, τι πρωινό φάγαμε σήμερα, τι είχαμε. Τίποτα. Γιατί έτσι. Τώρα θα κοιμάσω. Τι σκοπεύεις να έχεις για brunch. Δεν ξέρω, για σαλάμι θα φάω. Σαλάμι, ψευτοσάλαμο τώρα πρωί-πρωί. Πάνε τα κοψίδια, πάνε τα έτσι, πάνε τσίρι, πάνε οι λακέρδες. Βαρέθηκαμε και μας καταντήσαμε. Σε λίγο θα αρχίσεις να τρως μαρούλια. Πρόσεχε. Όχι, εντάξει, οκ. Ευτυχώς. Άντε, τσάω. Του καημένο τώρα το μάλλον σου. Αλλά αντιλήθηκε ότι είχα δίκιο. Έρευνες, έχεις κάνει εδώ μια συγκλονιστική έρευνα. Παρήχαμε πληροφορίες και αλήθειες στον κόσμο. Πώς θα γίνει, πρέπει να ακούς το λόγο επειδή καθ' όλη τη διάρκεια της μετάδοσης του δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Λένε τώρα έτσι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν προετοιμάζουμε για τίποτα τον κόσμο. Δεν του δίνουμε το teaser. Εντάξει, για τα αθλητικά τα λέμε. Τι θα ακολουθήσει, θα ξέρετε έτσι κι αλλιώς καλύτερα τι επικαιρότητα θα έχει η μέρα. Δεν περιμένετε εμάς να σας τα πούμε. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι πετριά. Δεν ξέρεις από πού θα σου σκάσει. Και λέγαμε για τα σκουπίδια, για τα έτσι, για τα αυτό. Για τα πλαστικά να καταργήσουμε εδώ. Για τις πρωτομαγίες καθαρά Δευτέρες και όχι μόνο αυτό. Το τιμάμε το έθιμο. Είναι κάτι που είδε εδώ ένας φίλος μας Αυστραλός που ήρθε, λέει, στη Θεσσαλονίκη να πάρει ένα σπίτι. Ένα δημοσίευμα που το είδα παντού σε όλα τα site εδώ της Θεσσαλονίκης. Λέει, έπαθε εγκεφαλικό ιδιοκτήτης αγόρασε στη Θεσσαλονίκη σπίτι με 60.000 ευρώ και βλέπει αυτές τις εικόνες. Και οι εικόνες είναι κάτι σκουπίδια, κάτι σακούλες πεταμένες. Καταρχήν μόνο 60.000 ευρώ αγόρασε τώρα, λέει, ήρθε ο Αυστραλός, ένας 59χρονος, ο Ρόμπερτ Καλντάουι. Και αποφάσισε μετά από ένα ταξίδι στη χώρα μας να αγοράσει ένα σπίτι στην Θεσσαλονίκη, το οποίο μπορεί να μένει τους περισσότερους μήνες το χρόνο, απολαμβάνοντας το ωραίο κλίμα και τον τρόπο ζωής. Το ωραίο κλίμα που το είδες, βρε συντάκτη του άρθρου, στη Θεσσαλονίκη. Να απολαμβάνει την υγρασία εκεί, την παγωνιά του, έτσι το αυτό. Τον Ιούνιο, λέει, του 2016, το όνειρο του Αυστραλού αυτού έγινε πραγματικότητα.
και αγόρασε μια μονοκατοικία στην περιοχή της Επανομής, στο δρόμο που συνδέει την Επανομή με τη Νέα Ηράκλεια. Βρε όνειρα που είχε ο άνθρωπος να πάρει σπίτι στη Νέα Ηράκλεια. Μπράβο, τι να κάνουμε, ωραία. Καλό είναι, τα ποδαράκια μέχρι που φτάνει το παπλωματάκι μας. Δεν έχει να κάνει. Λίγα μέτρα, λέει, μακριά από το κύμα και απέκτησε βήμα οικονομικά ανεξάρτητου βίζα. Τι βήμα. Άιντε. Και απέκτησε βίζα οικονομικά ανεξάρτητου πολίτη. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα ότι υπάρχει τέτοια... τέτοιος τρόπος για να εξασφαλίσεις την παραμονή σου στην χώρα μας, φαντάζομαι. Ότι φέρνεις, φαντάζομαι, τα εισοδήματα, αυτό το να τ' άλλο, ότι δεν πρόκειται, ρε παιδιά, να είμαι από τους ξένοι που έρχομαι να σας φάω τις δουλειές και αυτά και να κάνεις. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητος και μπορώ να κάνω και ό,τι θέλω. Το βράδυ όταν κοιμάμαι, λέει, ακούω την θάλασσα. Για να αγοράσεις ένα τέτοιο σπίτι στην Αυστραλία, χρειάζεσαι περίπου $1,000,000. Το πήρε 60.000 ευρώ, βρε. Κοψοχρονιά το πήρε τώρα το σπιτάκι σου, μες στο σπιτάκι σου. Δηλώνει ο ίδιος ο Ρόμπερτ Καλντάουι, αναφέροντας πως στην περίπτωση της απανομής αγόρασε και ανακαίνισε το σπίτι επενδύοντας το σαφώς μικρότερο ποσό των 60.000 ευρώ. Ζωάρα κάνεις, μεγάλε. Και θα σας ολοκληρώσω και την είδηση αφού πάρουμε και τη γραμμούλα μας. Καλή, καλημέρα σας. Να σε κάνω μια ερώτηση. Για πες. Διαφημίσεις τι τις βάζεις, αφού τις ακούει κανείς. Γιατί, Μπατμανίδη γιατί έχω, μ' ακούει κανείς. Ε? Του Μπατμανίδη ποιος τον ακούει. Άσε που από του χρόνου τέλος και πρωτομαγίες και για όλους αυτούς που δουλεύουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνω τον κόσμο. Γιατί. Και Αγίου Πνεύματος αυτά θα δουλεύετε όλοι εσείς. Γιατί. Γιατί είστε κοπρόσκυλα. Ποιος είναι κοπρόσκυλο. Ποιο... Οι τεμπέλητες του Περθήμερου. Σοπα... Αυτή τη δουλέψη, τρεις μέρες δουλέψεις. Σοπα ρε, όταν οι άλλοι πέθαιναν χύναν το αίμα τους για να έχουμε εμείς εδώ τα όποια προνόμια, ναι, τέλος πάντων. Ναι, οι άλλοι όμως δουλεύανε στη τέτοια, δεν καθόντουσαν να κάνουν απεργία αυτοί που... Πόσο κόσμο είχε κάτω ρε την Πρωτομαγιά. Ελάχιστο, τίποτα, μηδέν. Εσύ πήγες. Δεν είχα κάτι άλλες υποχρεώσεις αυτό. Για το δεν πήγα. Ήμουν όμως εκεί. Ναι, όμως εγώ προπαγάνησα, ξέρεις τώρα τίποτα. Ναι, ναι. Και για να μιλήσουμε και λίγο για άλλες ομάδες, ρε Μπάμπη. Παρακαλώ. Αυτοί τώρα μάλλον ποιος θα πρωτοπάρει τα 17.000 εισιτήρια. 196 νομίζω. Ναι. Πότε κατεβήκανε τόσοι αυτοί στην Αθήνα, για πες μου. Το 2014. Τότε που την άφησε όλη την εκδρομή ο Ρώσος. Μάλιστα, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, οπότε δεν μπορείτε να το πάρετε. Λέω εγώ. Εσύ, δεν νομίζω. Και την άφησε τα περισσότερα πουλμαντά, τα άφησε ο Ρώσος. Μάλιστα, δεν γνωρίζω, δεν έχω από τα λίγα που ξέρω. Αυτή που κατεβεί. Γιατί άμα ήταν τίποτα κακό για τον Άρη, θα γνώριζε. Γιατί πότε είπα κακό. Είπα εγώ κακό για τον Άρη. Μ' άκουσε να λέω εγώ κακό για τον Άρη. Κατάλαβες. Ο μόνος που έδωσε την άνοδο από την αρχή της χρονιάς. Και τη σωτηρία στο μπάσκετ που έλεγα ότι ο Άρης δεν θα πέσει. Οι περισσότεροι που έχουν πάει είναι 12.000. Μάλιστα. Πότε, 13. Πότε πήγαν 12-13. Τότε με το μπάσκετ, πώς ήταν. Στην Νέα Φιλαδέλφια. Ξέρω εγώ που ήταν, τι με νοιάζει για αυτούς. Είσαι παοξάκι άρρωστο, γιατί θα σου πω το εξής. Στη Νέα Φιλαδέλφια πήγε λιγότερος κόσμος γιατί το γήπεδο δεν χώρουσε τόσο. Τα εισιτήρια που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ ήταν 9.000. Δεν ξέρω, 12-13.000. Ναι, σαν παοξάκι άρρωστο που είσαι, έβαλες 13.000. Ότι πήγαν πολύ παραπάνω. Κάνε μα τη γάλα, μαζί και μαυρό άσπρο τώρα. Ούτε οι παοξίδες λένε ότι το 2001 στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα να πάνε εκεί πέρα να κάνουν μετάνιε ο Ρώσου λαυλό στα πουλμαντά. Μάλιστα, μάλιστα. Ενώ η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή που έγινε ποτέ ήταν. Ναι, γιατί 30.000. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Το ένα πουλμαν ήταν στην Κατερίνη και το τελευταίο στα Μάλγαρα. Έτσι, μάλιστα. Μήπως είναι ψέματα. Όχι, εγώ είπα το αντίθετο, μ' άκουσα να λέω κάτι άλλο. Άντε για τώρα. 12.000, 13.000 το 2001, δεν το λένε ούτε οι παοξίδες. 9-10.000 ήταν ο κόσμος, τόσο εισιτήρια είχε πάρει και ο ΠΑΟΚ. Ήταν από 8.000-9, είχαν πάρει και δύο ομάδες σε τις 1-2.000 προσκλήσεις. Η Φιλαδέλφια χωράει δηλαδή 25, οι σκεπαστοί ήταν κλειστοί, ζώνες από εδώ εκεί τον Αντάλο. Τόσους περίπου είχε κατέβει. Άρα είδους κάποιοι έξανε τους αριθμούς. Ωραία, θα ξεκινήσω και τα ωραία μας τα πράγματα. Αυτά το πόσο κόσμο κατέβασες, πόσα εισιτήρια έκοψες, πόσα πρωταθλήματα έχεις. Αθλητική Θεσσαλονίκη που από το 1930 ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Και είναι τα καθιερωμένα μας, είναι αυτά που δεν μας βγάζουν από την κανονικότητα. Γιατί να είπαμε, όταν έχουμε να διεκδικήσουμε τρόπαια και τέτοια, χωνόμαστε, δεν ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε. Ενώ αυτές οι καταστάσεις, ξεκάθαρα, να δικαιώθηκα για χθες που έλεγα ότι το θέμα που θα απασχολήσει κυρίως την Τρόικα θα ήταν το τατουάζ του Πάουξη για τον Νίκο Γκάλι. Με το που μπήκα στο στούντιο ακούγοντας την επανάληψη, αυτό αναφέρει.
καταλαβαίνουμε και βάζουμε και να πάμε στοίχημα στις επόμενες εκπομπές του Λίμπερο. Ξέρουμε η κάθε εκπομπή το τι θα έχει ως θέμα επικαιρότητος. Εδώ, σαν να λειτουργώ μερικές φορές, σαν να αρχίσει εντάξει. Γι' αυτό ακούτε και λόγο επειδή, γιατί σας παρέχει τα πάντα σε πληροφορία. Για να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε. Πέρα από τα αθλητικά, θα τα πιάσουμε και αυτά λίγο, μωρέ. Εντάξει, εννοείται, θα πούμε και για Λίβερπουλ και τέτοια. Το είδαμε τα ματσάκια, την τζάμπα είδαμε. Αλλά αναφέραμε τώρα, αφού συζητάμε για το θέμα των σκουπιδιών, δεν ενδιαφέρει κανένα προφανώς. Αλλά να έχουμε να κάνουμε. Έχω δείξει και μας παίρνουν τα σπίτια. Ο φίλος μας ο Αυστραλός που πήρε σπίτι και ήταν όνειρο ζωή στην Νέα Ηράκλεια. Αυτό είναι τα όνειρα. Εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Λέει το βράδυ τα κοιμάμαι, ακούω τη θάλασσα και να αγοράζει αυτό, ναι. Όλα, λέει το άρθρο, συνεχίζει. Έβαιναν καλώς και σύμφωνα με τα σχέδια του κυρίου Καλντάουι, μέχρι που ο τελευταίος αποφασίζει να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του και να αντικρίσει, όπως χαρακτηριστικά την αποκάλυψε, μια τριτοκοσμική εικόνα. Κατά μήκος της διαδρομής υπήρχαν παντού σακούλες σκουπιδιών, αλλά και παρατημένα ογκώδη αντικείμενα, ενώ τα σκουπίδια γύρω από τους υπάρχοντες κάδους απορριμμάτων σχηματίζουν λοφάκια. Τι ωραίο έτσι εξωτικό, τι να μην είναι τώρα ένα επίπεδο εκεί μόνο χωράφια, να έχει και μία εναλλαγή το τοπίο. Πρόκειται, λέει, πραγματικά για μια εικόνα εγκατάλειψης και αδιαφορίας. Πηγαίνοντας, λέει, με το αυτοκίνητό μου από το σπίτι μέχρι την εκκλησία της Νέας Ηράκλειας, αντίκρισα από πεταμένα στρώματα μέχρι και ένα πλυντήριο ρούχων. Αυτό, λέει, δεν είναι εικόνα ευρωπαϊκής χώρας. Τι μας λες, μωρέ, που δεν είναι εικόνα ευρωπαϊκής χώρας? Έχουν στην Αφρική πλυντήρια. Είσαι εδώ, διαγματίζουμε την αυθονία μας, ρε παιδί μου, και στρώματα έχουμε και τέτοια και τρώμε και καλά και τα αφήνουμε έξω τα σκουπιδάκια μας. Σημειώνει ο ίδιος διηγούμενος την ιστορία του, ωστόσο ο κύριος Καλντάουι δεν το έβαλε κάτω και έκανε ακριβώς που θα αυτό που ακριβώς που θα έκανε και στην Αυστραλία. Θα αγοράσει σπίτι σε μια άλλη χώρα ενδεχομένως. 60.000 ευρώ από τα 1 εκατομμύριο που κοστίζει. Απευθύνθηκε στον αρμόδιο δήμο, στην περίπτωσή του τον δήμο Θερμαϊκού, μέσω email. Και ανέφερε την κατάσταση μέσω email, μάλιστα. Συγκεκριμένα ο κύριος Καλντάουι έστειλε περίπου 6 διαφορετικά email σε διάστημα 2-3 μηνών, χωρίς ωστόσο να λάβει την απάντηση. Προφανώς τώρα υπάρχει κάποιος χειριστής email στον δήμο του Θερμαϊκού, αποκλείεται. Μετά από το διάστημα αυτό και μερικά τηλέφωνα, καταφέρει να συναντηθεί με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και ανακύκλωσης Μάκη Μπύρο. Όπως περιγράφει ο κύριος Καλντάουι, το διαβάζουμε από τη Βόρεια το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Ο ίδιος οδήγησε με το αυτοκίνητό του τον κύριο Μπύρο στα σημεία στα οποία υπάρχει το πρόβλημα. Ο αντιδήμαρχος του υποσχέθηκε να κάνει κάτι. Δεν φορταζάρα είναι αυτό, μου αρέσει. Να κάνει κάτι, κάτι να του συμβεί για να διορθωθεί η κατάσταση, εφόσον πρώτα του εξήγησε πως έχει προηγηθεί η απεργία των υπαλλήλων στην καθαριότητα. Ήταν θέμα δηλαδή αυτό, μην νομίζει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Batman. Καλώς το να. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Πώς θα φτιάξετε ομάδα, να πούμε, χωρίς να... Κάντε επενδύσεις για να κάνετε ομάδα. Για ποιους λες? Το διευθυντή σου που το παίζει δημοσιογράφος. Α, για το σταθμό λες, φαντάζομαι, για το ΣΥΜΠΑ, ε. Ναι, φίλε, τι είναι αυτά. Θα έρθουν οι μεγάλοι και θα τις αποψελώσουν τα στελέχη εκεί πέρα. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά, να πούμε, και θα λέτε πάλι φταίει η Αθήνα. Έλεος πια. Κάντε ομάδα να κερδίζει και το σήμα. Κάντε σταθμό να κερδίζει και το σήμα. Κάντε ομάδα να κερδίζει και το σήμα. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Batman πρωί-πρωί. Σκέψου ότι έχουμε θυγατρικό ραδιόφωνο του 107 και 7 το μήνυμα, ο οποίος έχει πιο δυνατό σήμα. Θυγατρικό. Ομάδα δορυφόρο. Έχετε και ομάδες δορυφόρου, πατατούδια. Έχετε και ομάδες με δορυφόρου, δεν τρέπεστε λίγο και δεν έχετε σήμα. Και ακούγεται καλύτερα από το Λίμπερο και πολλές φορές μας υπερκαλύπτει το παιδάκι μας. Α, το κόμμα 7. Το μήνυμα, ναι. Ας πούμε, θα σου πω ένα παράδειγμα. Στο χωριό οι δικοί μου δεν μπορούν να ακούσουν Λίμπερο γιατί τους καλύπτει το μήνυμα. Φαντάσου. Και ακούν... 107,7. Ναι, και ακούν τα έντεχνα αντί για Μπατμανίδη, που και αυτός έντεχνος είναι, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή, έλεος. Θα φτιάξει, τι να κάνουμε, θα φτιάξει. Να μας στερήσανε εδώ τα πρωταθλήματα, μας στερούν και τα σήματα. Αλλά εσείς εκεί πιστοί όμως. Θα βγούμε στους δρόμους, φιλαλτήρια, πάλι για το σήμα, δηλαδή έλεος πια. Βγαίνουμε για τον Πάκο, θα βγαίνουμε και για τον Λίπερο τώρα. Τα μυαλά μας πονάνε. Έτσι. Αυτός που το παίζει εκεί δημοσιογράφος, έτσι πέσουμε. Ακούγεται, μπορεί να μας ακούει τώρα, δεν έχει να κάνει. Μα πού να ακούει, αυτός πολύ πρωί είναι γι' αυτό. Ναι. Λες, να μην ακούει. Εγώ κάτι μου λέει ότι έφυγε 2 η ώρα για να πάει σπίτι να δει NBA με την ησυχία του.
είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αχ, παιδιά, σήμερα όποιο παίρνει τηλέφωνο, καλά κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρω τι το αισθάνομαι. Θέλω να τον αγκαλιάσω και να το φιλήσω και να του πω αγόρι μου, ήρωά μου. Παλικάρε. Μπουρλοντιέρι. Έχει την ιδιαιτερότητά του, έχει τη σημασία του. Εντάξει, όταν έχει μια παρεούλα, δεν την αλλάζει και τόσο. Ιδίως σε αυτές τις ηλικίες, όλοι είμαστε έτσι πιο κλειστοί τύποι. Δεν κάνουμε, δεν ανοιγόμαστε ιδιαίτερως. Κάναμε και καιρό να το χτίσουμε όλο το ζήτημα. Χτίσουμε, χτίσουμε αυτοκρότατο ή το πρωινό ξυπνήματο. Αλλά όσο να είναι, εντάξει, μαζευτήκαμε και λίγοι παραπάνω. Δεν είναι όπως το ξεκίνημα. Τα λέμε και όλα. Άντε, καμιά φορά να περιαυτολογούμε και λίγο. Θα φτιαχτεί το σήμα, θα φτιαχτεί και θα αλλάξουν όλα. Θα ζήσουμε ζωές που δεν τις φανταζόμασταν. Μήπως να πάρω και εγώ στο Δήμο του Θερμαϊκού κανένα τηλέφωνο. Ποιος είναι ο Δήμος του Χορτιάτη και με τις κεραίες. Ότι έχουμε ψηφιακά και τζιανά σκουπίδια. Κάτι μεριμνήστε, ρε παιδί μου. Ο κόσμος εδώ παλεύει. Να μας πει καμιά περιγεία τέτοιο σαν τον Αυστραλό. Μήπως να πάρω συμπαρουσιαστή τον φίλο μας τον Μαλαντάουι. Που πήρε σπίτι στην επανομή και το είδε και το σκουπιδραγιό να πούμε και το λέει ότι αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Ποιος του είπε ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, από πού το συμπέρανε το όλο το ζήτημα. Περίμενα, λέει, κάποιους μήνες μήπως και γίνει κάτι. Λέει ο φίλος μας ο Αυστραλός. Ένιωθα ότι ήταν σαν θαύμα που με δεχόταν ο δήμαρχος. Καταρχήν σε δέχτηκε ο αντιδήμαρχος, αλλά ποιος ξέρει τι πρόλογο του πούλησε. Ελά, εντάξει, δήμαρχος τώρα εδώ με προορίζουν για υπουργό, ας πούμε, αλλά άντε καταδέχτηκα με σένα. Σημειώνει και αφηγείται στη μειότυπα από τη συνάντησή του με τον αντίμαχο Καθαριώτας. Εξήγησα στον δήμαρχο πως του μιλάω όχι μόνο ως δημότης, αλλά και με την ιδιότητά μου ως βιοχημικός. Τόνισα, ήρθαμε εμείς στην Αυστραλία με την ιδιότητά μας ως βιοχημική και ως παραγωγή. Δεν ξέρω κι εγώ τι να σε πούμε, ρε φίλε Μαλαντάου, μα πεις για τα ελληνικά μας τα σκουπιδάκια. Τα τόφια! Γιατί σαν το σκουπίδι του Έλληνα δεν έχει πουθενά. Το κάνουμε με μεράκι, ρε παιδί μου. Μη δεις, ας πούμε, έτσι σημείο πρασίνου με σκιά, με κανένα δεντράκι, με κανένα αυτό. Δεν πρέπει να του δώσεις μια όμορφη, γιατί το πράσινο κουράζει. Πρέπει να του δώσεις έτσι, ας πούμε, με ιδιαίτερη προσέγγιση. Τόνισα ότι βάζει, λέει, την υγεία των δημοτών του σε κύκλο. Τότε ο δήμαρχος σηκώσε το τηλέφωνο και είπε κάποια πράγματα στα ελληνικά. Λάρε, έλα, δώσ' το Μιχάλη να πούμε. Έχω εδώ να με έχει πρίξει να μετά έτσι να κάνει κάτι. Ζήτησα, λέει, από τη γραμματέα του να μου μεταφράσει και η ίδια μου αποκρίθηκε ότι ο δήμαρχος ανέλαβε δράση. Τι το καλύτερο ρεπορτάζ όλων των εποχών είναι αυτό. Δεν του εξήγησε, δηλαδή, το μαμά τον έτσι τον αλλιώς θα πήγε σύννεφο. Ζητώντας, λέει, να απομακρυνθούν οι κάδοι απορριμμάτων. Απόρρισα τι θα γίνει τότε με τα σκουπίδια. Και η γραμματέας ανέφερε ότι ο δήμαρχος το κάνει αυτό γιατί οι δημότες πηγαίνουν και πετούν τα σκουπίδια τους γύρω από τους κάδους απορριμμάτων και αυτό δημιουργεί αυτή την εικόνα. Έχουμε και αυτήν εδώ την πρωτοβουλία, την πρωτοτυπία ως Έλληνε πολίτες ότι δεν ανοίγει κανένα στον κάδο. Γιατί ήου που θα ανοίξει στον κάδο. Πα, θα πετάσω απ' έξω, ρε παιδί μου. Εντάξει, έτσι κι αλλιώ. Ένα συνολικό αυτό τώρα. Τελικά μέσα. Του κάδι. Από πλευρά του, λέει, ο δήμαρχος Θερμαϊκού δήλωσε πως ο Δήμος μετακίνησε τους κάδους στα στενά, ώστε να μην φαίνονται από τα διερχόμενα αυτοκίνητα τα σκουπίδια. Εντάξει, τουλάχιστον άμα περάσει με το αυτοκίνητο και πηγαίνει καμιά επίσκεψη, λέω εγώ τώρα, στη θάλασσα, είτε να μην βλέπει τα σκουπίδια, τα πετάξαμε λίγο σαν το χαλάκι που το σηκώνει και βάζει από κάτω τη σκόνη. Και πως συχνά η αρμόδια υπηρεσία πηγαίνει με φορτηγά ώστε να περισυλλέγει τα ογκώδη που πετούν οι κάτοικοι. Γιατί οι κάτοικοι πετούν κουζίνες, παπλοσέντονα, οτιδήποτε σε. Φανεί ότι δεν είναι αυτό. Πρόσθεσε μάλιστα πως από τα μέχρι τώρα σχόλια των κατοίκων έχει ακούσει πως οι κινήσεις αυτές είχαν θετικό αποτέλεσμα. Το Θεού. Σε πληροφορώ, φίλε μου Μαλαντούι, εμένα που με βλέπεις ότι καθημερινά εκεί κάτι και με λένε πρόεδρε τι θα γίνει με τον Γρηγόρη που έλεγε παλιά ο Μάκης ο Ψωμιάδης. Πήγα τώρα για κούρεμα και με ρωτάνε πρόεδρε τι θα γίνει με τον Γρηγόρη. Από τη στιγμή που οι κάδικοι δίνουν συγχαρητήρια στον δήμαρχο. Τι θες τώρα εσύ, ρε Μαλαντάουι, με τα σκουπίδια σου να πούμε γι' αυτά. Συμφωνώ ωστόσο, λέει, με τον κύριο Καλντάουι, η συνάντηση με τον δήμαρχο δεν βελτίωσε την κατάσταση παρά μόνο κατά 5%. Έχει και ποσοστά. Μπορούμε να το παίξουμε μια στοιχηματάκι, κάνουμε κουπονάκι. Ο ίδιος έστειλε και ένα τελευταίο email τον Μάρτιο.
διαβάστηκε από κάτω, ήταν μηνύματα στο Facebook. Διαβάστηκε σαν αυτό που στέλνεις, ξέρω εγώ, σε μια δεσποινίδα ή σε ένα αγόρι και δεν σου απαντάει ποτέ. Κοιμήσου Καλντάουι, δεν θα στείλει. Επισυνάπτοντας φωτογραφίες, προτείνοντας λύσεις και προσφέροντας να βοηθήσει εθελοντικά, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία των δημοτών και να καταφέρει ο Δήμος να βάλει τάξη στο χάος αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία απάντηση, όπως λέει. Και δεν πρόκειται ποτέ. Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Έρχονται αυτοί οι ξένοι να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας. Τώρα ήρθανε, δηλαδή, τώρα ήρθε ο ξένος από την Αυστραλία, εκεί που ήταν όλοι κατάδικοι, άπικοι από τις Βρετανίες, τους βγάλαν από τις φυλακές και πεκάναν την Αυστραλία. Τα ξέρουμε, να πούμε, καταπιέζαν τους αβορίγινες. Ήρθε τώρα αυτός εδώ στην Ελλάδα να μας πει για τα δικά μας τα σκουπίδια. Δικά μας είναι. Είναι προϊόν του ακαθαρίστου εθνικού μας προϊόν. Ή μη σου πω ότι είναι μέρος του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Έρχεσαι εσύ τώρα εδώ να μας κάνεις υποδείξεις πώς θα βάλουμε την κουζίνα, πότε μετά, όπου θέλουμε ρε. Και πλαστικά καλαμάκια θα έχουμε και πλαστικά ποτήρια και πλαστικά τα πάντα, διότι αυτός ο πολιτισμός των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, που άντεξε χιλιάδες χρόνια, αναλύωται στον χρόνο, θα παραμείνει. Θα παραμείνει εδώ. Αχ, θα βάλω καλά Μακεδονία, ξακουστεί, με πιάσαν τώρα εδώ τα απελευθερωτικά μου, τα τέτοια μου. Πετάχτε, ανοίχτε παράθυρα, πετάτε κουτιά, πετάτε ποτήρια, καλαμάκια τέτοια. Αυτό μας έκανε ως Έλληνες. Ωραίοι ως Έλληνες, ε. Λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε τις διαφημίσεις μας εμείς, όπως είδεστε. Δεν αλλάζει καθόλου και τίποτα στη ροή της εκπομπής. Και να μιλάω και να μην μιλάω. Έχει, δεν έχει σήμα, σαν παράσιτα ακούγονται όλα αυτά. Εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή σημερινή είναι αφιερωμένη στους ήρωες. Απαρτά βουνά ήρωες και τα λοιπά και τα λοιπά, που επιμένουν από το βράδυ κιόλας να έχουν συντροφιά τους 107,4 παρόλες τις αντικσότητες. Έτσι είναι ο παδός, ο παδός δεν θα αφήσει την ομάδα στα δύσκολα. Έτσι να τα λέμε για αυτά. Κάτι μας έτυχε σήμερα μωρέ, κάτι μας συνέβη. Μην κάνετε σαν τον Μαλαντάουι και στέλνετε email διαμαρτυρίας. Δεν τα διαβάσει κανένας. Είμαστε συντονισμένοι και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του Λόγου Επειδή. Και ως ήθιστε, παρόλες οι αντικσότητες, εμείς θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Taxiway για να μάθουμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλεως. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και από Taxiway, από το 18300 και 2310-214-900. Παρακαλώ, είστε με ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους Καραμαλή και Εγνατία. Ένα σταθμό για την κίνηση Καραμαλή, Εγνατία. 851. Καλημέρα σας, κέντρο από Βούλγαρη, πήγα Καραμαλή. Και τα δύο τα μέτρα που είναι καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Για Όλγα, στη Μισκή. 1127. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Για τη Μισκή. Καλημέρα, σταθμός για Λαγκαδά, Βαρδάρη. Ένα σταθμός για Λαγκαδά, Βαρδάρη. 490. 490. Είναι πολύ καλή Λαγκαδά, άνετη. Καλή, ευχαριστούμε. Και είναι σταθμός στον περιφερειακό και στα δύο μέτωπα. Ένα σταθμός για περιφερειακό. 335. Κανένα πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε τους σταθμούς. Ευχαριστούμε και τον Λιμπέρο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Όλα βαίνουν καλώς τουλάχιστον στο συγκοινωνιακό μας κομμάτι και αυτό μας αφορά πολύ περισσότερο. Εσείς να είστε καλά, να μετακινήσετε άνετα, να πηγαίνετε στις δουλειές σας απερίσπαστοι, χωρίς να αντικσότητες πολλών ειδών, όπως μας συμβαίνουν εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και δεν είναι μόνο το σημαντάκι μας, είναι και πολλά άλλα πράγματα που τα αναφέρουμε από το πρωί. Δεν τα ξεχνάμε τελικά. 2-31-0-287 και 3-8 για τους ήρωες που θα επιχειρήσουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπούλα μας στη δεύτερη μας ώρα. Συντροφιά μας σε σημαίες ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags.
στη Βασιλός Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Είχαμε και το δεύτερο ημιτελικό χθες τον επαναληπτικό του Champions League. Η Liverpool, αν και ιτήθηκε με 4-2 από την Ρώμα, έγινε η δεύτερη ομάδα που περνάει στο τελικό. Το ζευγάρι Real Liverpool θα είναι αυτό που θα παρακολουθήσουμε στις 26 του μηνού στο Κίεβο. Πολλά τα παράπονα και δικαιολογημένα της Ρώμας. Εμείς, αν και Λιβερπουλιανοί, λέμε την αλήθεια. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι. Η φάση... δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο λεπτό. Η φάση εκείνη με το χέρι, τέλος πάντων. Την είδατε όλοι στο παιχνίδι. Η Ρώμα διαμαρτύρεται και για ένα offside που δόθηκε στον Τζέκο και μετέπειτα εξελίχθηκε σε πέναλτι, το οποίο μάλλον δεν ήταν. Η Λίβερπουλ με τη σειρά της έχει και αυτή κάποια παράπονα για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στο Σάλαχ και μια καρατιάνα τάκλιν. Δεν θυμάμαι τους πρωταγωνιστές, με τα δύο πόδια έχει πέσει ο παίχτης της Ρώμας πάνω σε ένα της Λίβερπουλ και τον έχει πάρει λίγο τα νιάτα. Έπεσαν όλοι να φάνε τη Λίβερπουλ. Εσείς εδώ, η προπαγάνδα, το ένα, το άλλο, το αυτό. Η αντιλίβερπουλιανή, ποιος ακούει σήμερα την Τρόικα. Είναι η αλήθεια, ίσως να βάλουμε να μας μείνουν τα σηματάκια. Καλύτερα, γιατί τα σηματάκια, τα χιονάκια μας αυτά που έχουμε στην εκπομπή του σήματος. Γιατί ποιος ακούει, το Μάριο. Πολύ κακές διαιτησίες πάντως. Αυτό είναι το συμπέρασμα στα ημιτελικά. Και τα δύο παράπονα έχει και η Μπάγερ, παράπονα και η Ρώμα. Αλλά δεν αλλάζει το ότι Ρεάλ και Λίβερπουλ θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ πηγαίνει να γίνει εξάστερη. Η Ρεάλ πόσα έχει, 9-10. Και πάει να κάνει ένα κατάρριπτο ρεκόρ μέχρι σήμερα, να πάρει 3 συνεχόμενα τρόπαια. Έχει πάρει τα 2 προηγούμενα. Η Ρεάλ και ουσιαστικά να φτάσει το επίτευγμα της Σεβίλης στο Europa League πριν από 2-3 χρόνια, αυτό που είχε επιτυχεί η άλλη ομάδα της Ισπανίας. Τέλος καλό, όλα καλά για την Λίβερπουλ. Εντάξει, τώρα βέβαια το 4-2 έγινε στο υπερτέλος, με πέναλτι που ήταν και δεν ήταν αυτό. Αλλά κλασική Λίβερπουλ, άμα δεν σε αγχώσει τα τελευταία λεπτά, δεν γίνεται. Ενώ ήλεγχε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήλεγχε, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά. Κάπου εκεί μάλλον πιστέψανε οι κόκκινοι ότι τελείωσε και το μάτς. Έχοντας 1-2 υπέρ σου, έχοντας σοφαριστεί αναπάντεχα με ένα αυτό γκολ, βγαλμένο λίγο από ταινία βουβού κινηματογράφου. Αν όλα αυτά, εντάξει, αν είχε κανένα 5 λεπτάκια ακόμα, το τρώγαμε και το πέμπτο, άνετα. Η Ρώμα όμως που έδειξε. Στριάρες, τις μοίρες, τις εσάρες, μια χαρά. Και ξέραμε τουλάχιστον σε επίπεδο σκοραρίσματος και αυτά, αποζημιωθήκαμε. Ότι είδαμε γκολ, είδαμε ενδιαφέροντα και έχουμε να σχολιάσουμε πόσο μάλλον σαν Έλληνες που τα κατέχουμε αυτά, την τεχνογνωσία των αμφισβητούμενων, το έχουμε στο τσεπάκι μας. Έξαλλος, λέει ο πρόεδρος της Ρώμα με τη διαιτησία, δεν είχαμε καμιά εισβολή καν αυτό τέτοιο. Θεωρεί ότι ο διαιτητής ουσιαστικά καταδίκασε την ομάδα του και έδωσε την πρόκριση στην Λίβερπουλ. Τίθετα και εδώ, όπως στην Ελλάδα, είμαστε πρώτοι. Εμείς όλη τη χρονιά έχουμε τις συζητήσεις γύρω από το VAR. Πλέον τίθεται ως ζήτημα και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Και η πεποίθηση αρκετών Ιταλών ότι πλέον πρέπει να μπει οπωσδήποτε στην διοργάνωση χρήση των ψηφιακών μέσων, όπως συμβαίνει στο μπάσκετ και σε άλλα αθλήματα. Και στο βόλεϊ και σε αυτό και σε εκείνο και στο άλλο. Να μπει και αυτό, να τελειώνουμε δηλαδή. Ναι, δεν είμαι υπέρ του VAR, δεν είμαι υπέρ αυτών που βρίσκουν έναν ρομαντισμό στο να έχουμε όλες τις συζητήσεις. Βέβαια, άμα μπει το VAR και έχουμε πιο ξεκάθαρες αποφάσεις, θα χάσουμε εδώ τη θεματολογία μας σαν εκπομπές. Γιατί όλες αυτές, τι θα γίνουν οι βασιλάκηδες, οι βαρούχηδες? Δηλαδή θα πέσει ανεργία τώρα, θα έρθουν πάλι μηχανές να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Πρέπει να το δούμε και αυτό το ζήτημα. Διότι με τις διαρκώς αμφισβητούμενες φάσεις στο ποδόσφαιρο βρίσκει κόσμος δουλίτσα. Ίσως να είναι και προϊόν της αναπτύξεως, της αύξησης των θέσεων εργασίας. Θέλουμε να κόψουμε τον κόσμο της δουλειάς, πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Τώρα μέσα από τα κομπιούτερ. Τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί που τραγουδούσε και ο Δημήτρης Μητροπάνος.
Η Liverpool βέβαια φέτο που στο Champions League σπάει τα κοντέρ, 40 γκολ σε 12 αγώνες. Μοίρασε τις πεντάρες, τις τριάρες της και στα κρίσιμα αυτά παιχνίδια στα νοκάουτ. Νομίζω ότι είχε εύκολες επικρατήσεις ως επιτοπλίστων. Καλημερίζουμε και τον ιντερνετικό κόσμο. Είμαστε χαρούμενοι. Νάτα και τα μικρόφωνα τώρα αρχίζουν. Ο ιντερνετικός κόσμος που μας στέλνει εδώ τα μηνύματά του ότι δεν ακουγόμαστε ούτε από το ίντερνετ. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Άρη που μας γράφει πάλι χάλα στο ιντερνετικό και δεν μπορεί να με ακούσει ότι του στέλνει τα χαιρετίσματα. Τα καλημερίζω και τον φίλο μας τον Γιώργο που μας στέλνει. Μόλις ξύπνησα, έβαλα να ακούσω και δεν παίζει πάλι το ίντερνετ. Οι άνθρωποι της επαρχίας που στηρίζουν γεμίζουν το λόγο επειδή έτσι δεν λέγαμε για τις ομάδες μας. Άμα δεν ήρθε η επαρχία, δεν γεμίζουν τα γήπεδα. Της περιφέρειας βεβαίως και όχι της επαρχίας. Αυτές είναι αθηναϊκές προσεγγίσεις στα ζητούμενα. Το επόμενο ποιο είναι, ρε παιδί μου? Τι άλλο μας μένει να αντιμετωπίσουμε σήμερα ως εκπομπή? Να κλειδωθούμε, να μην δει ο... Ναι, το βρήκα. Να μην δει ο Κωστής να πει κάτι, μπάμπι μου, μου έτυχε κάτι έκτακτο. Δεν θα μπορέσω να έρθω σήμερα. Κάνε ακόμα δύο ρίτσες εκπομπούλα έτσι. Το βλέπω να έρχεται. Εγώ θα πάω να παίξω τζόκερ, λότο, πρώτο. Τα πάντα. Νομίζω ότι είναι η μέρα μου σήμερα. Το έχουμε δυνατά. Σαλάχ, Φιρμίνο και Μανέ, η τριάδα με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν. 29 φτάσανε αρθιστικά στο φετινό Champions League. Φωτιά και φαίνεται ότι η Liverpool δεν επηρεάστηκε καθόλου. Ίσα ίσως και βελτιώθηκε με την αποχώρηση τον Δεκεμβρίο-Ιανουάριο του Κουτίνιο. Η Liverpool παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ευρώπη. Έτσι δεν λέμε, ας πούμε, για τις ομάδες που δεν κατακτούν τα τρόπαια και τα πρωταθλήματα. Τουλάχιστον παίζει την καλύτερη μπάλα. Αλλά λίγο αυτό με την άμυνα, κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Τα όσα πάνε και όσα έρθουν, κλασικά του Κλοπ. Ο Κλοπ, ο οποίος έχει συμμετέχει σε 5 τελικούς Champions League και Europa League και δεν έχει κατακτήσει ούτε έναν. Με την ταμπέλα πάνω, loser που θα αρχίσει να λέει και ο Μάριο. Πρέπει, αν ακούσεις τι λέει ο Μάριο, θα σου στείλουμε την κασέτα για να απορωθείς και να απορρώσεις και τους παίκτες που κατεπέκταση για να φτάσουμε στην κατάκτηση του τίτλου απέναντι στην πιο μισητή Real Madrid. Δηλαδή να δούμε τώρα το Μάριο Σλαμά να υποστηρίζει τα Ιβυροειδή. Γιατί αυτό θα κάνει την συχαμένη μέχρι πρότινος Real Madrid που θα γίνει η βασίλισσα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Κάτι, παιδιά, έχετε πολλά παράσιτα. Το ξέρουμε και δεν αφορά αυτό εμένα, με την έννοια ότι δεν είμαι εγώ το παράσιτο. Έχουμε από το βράδυ ένα προβληματάκι. Πιστεύω ότι με το που πάει 8 η ώρα θα μεριμνήσουν οι τεχνικοί για να το διορθώσουν. Okay. Και καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα και σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα. Αγανακτεί ο κόσμος και καλά κάνει. Κάντε κάτι, θα προσευχηθούμε και για το ίντερνετ μαζί. Όλα μαζί. Για το παράσιτο εκτός όταν εννοούσε εδώ για το Batman. Μπορεί. Την επόμενη μέρα που θα βελτιωθούν όλα, θα το έχουμε το ζήτημα αυτό. 2-3-1-0-2-87-3-8 για να πούμε κάνε κάτι. Δεν έχει να το και ο τραγούδι, ποιος η Γλυκερία δεν το λέει για ένα παλιό. Θα το βρω και θα το μεταδώσω αφού είναι η στιγμή μας. Και η Ιντερβέντερ μαζί μας σε αυτή την δεύτερη μας ώρα. Με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογικά σάουτ και γρήγορες αναλήψεις. Να σε ενημερώνει για Αγγλίες, Ισπανίες, αλλά και όλων τον πλουραλισμό των αναμετρήσεων και των παιχνιδιών. Εκτός από Champions League βεβαίως, το είχαμε χθες και προχθές. Σήμερα θα μάθουμε και το ζευγάρι που θα... στελεχώσει τον άλλον, τον δεύτερο, τη τάξη Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κυπέλου. Τι σε είπε. Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ αγωνίζονται σήμερα στη ρεβάνς του 1-1 του πρώτου παιχνιδιού. Η Ατλέτικο πήρε ένα πολύ παλικαρίσιο χι, γιατί δεν πήρε βάθμο. Γύρουμε Σάκη Πρίδα που είχε πει σε ο φιλικό Άρης Λάρισα. Πήραμε τους τρεις βαθμούς. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς της νίκης από το σημερινό παιχνίδι. Πριν πολλά χρόνια. Ατλέτικο Μαδρίτης Άρσεναλ 1-1. Θα είναι πάρα πολύ αμφίρομο το παιχνίδι. Ωραίο ματσάκι. 10 και 5 να το παρακολουθήσουμε. Να μείνουμε μέσα. Να μην έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Και Red Bull Salzburg Marseille. Η Marseille έχει ένα καλό προβάδισμα. Επικράτησε με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Βλέπουμε να πηγαίνει τελικό. Ατλέτικο Μαδρίτης Άρσεναλ. Κάτι θα γίνει και θα λες πάλι ο Diego.
Θα περάσει ακόμη ένα τελικό. Να πω, ίσως από την άλλη όμως η ιστορία και η μοίρα που γράφει τις δικές της σελίδες ιδιαίτερες. Το τελευταίο θα είναι το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Αρσέν Βενγκέρ στον πάγκο της Άρσεναλ, να είναι ένας τελικός. Και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες, γι' αυτό και δίνουμε έτσι ένα καθαρά φιλολογικό, μυθιστορηματικό, λογοτεχνικό προγνωστικό ότι η Άρσεναλ θα περάσει στην επόμενη φάση. Γιατί 0-0 περνάει η Arsenal, λέει. Αλλά 0 δύσκολο να το διατηρήσει. Αλλά και η Ατλήτικο θα πρέπει να βγει λίγο μπροστά και να φάει. Και το περιμένει τώρα. Τρομερή ανάλυση. Ό,τι να είναι. Κατά τα άλλα, σήμερα αναμένεται και η απόφαση του Διοικητικού Δικαστήριου. Μικρή αναμονή, νομίζω δεν ασχολείται κανείς. Περάσαμε και αυτά. Τα περάσαμε και αυτά όσον αφορά τα δικαστικά τα ρεπορτάζ. Αλλά εμείς το αναφέρουμε γιατί τα έχουμε συνηθίσει, έχουμε εστιάσει, έχουμε ντριφίσει στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες ζήτησε να γίνει εκτεταμένος έλεγχος ντόπινγκ κοντρόλ στον τελικό, καταθέτοντας αίτημα, το σχετικό αίτημα, με επιστολή του στον ΕΣΚΑΝ. Τώρα τα αρχικά, άμα τα γκουγκλάρουμε θα τα βρούμε. Όπου ζητάει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον τελικό του κυπέλλου της επόμενης εβδομάδας. Και αυτό που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι ότι ο ΠΑΟΚ ζητάει ο έλεγχος να αφορά 5 παίχτες κάθε ομάδα. Νομίζω ότι 1-2 περνάνε μετά από κάθε παιχνίδι, να το 5 είναι δηλαδή σχεδόν μισή ομάδα. Και διευκρινίζει ότι αναλαμβάνει να καλύψει και το όποιο κόστος προκύπτει, δηλαδή τι να πάρει τις μπύρες που πίνουν οι ποδοσφαιριστές για να κατουρίσουν, φαντάζομαι. Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από το ίδιο τον ΠΑΟΚ και ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για αίτημα που αφορά αποκλειστικά τον τελικό του κυπέλου. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα συζητηθεί, ενώ αναμένεται και απάντηση από τον ΕΣΚΑΝ, προφανώς. Από την ΑΕΚ απάντησαν ότι ό,τι προβλέπεται από τις διατάξεις. Αν προβλέπεται και αν ζητηθεί, ας γίνει και σε όλους τους παίχτες. Ουσιαστικά δεν την αφορά και δεν το δίνει και σημασία. Και βάσει το συγκεκριμένο το ζήτημα, ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε μια περίοδο έτσι δημιουργίας κλίματος από τον κάθε σύλλογο. Ο καθένας φυσικά επιδιώκει να, γιατί όλα είναι ποδόσφαιρο, είναι και τα εντός και τα εκτός των αγωνιστικών χώρων. Ο ΠΑΟΚ, όπως το βλέπουμε, το πάει λίγο στα χαρακώματα με την έννοια ότι προσπαθεί να αποφορτίσει το δικό του κλίμα, αλλά να φορτίσει το κλίμα του αντιπάλου με εξωαγωνιστικές δραστηριότητες. Είναι και αυτός ένας τακτικισμός. Κανείς δεν μπορεί να τον κρίνει, διότι ο σκοπός πολλές φορές αγιάζει τα μέσα, αλλά δεν ταιριάζει για αυτήν την παροιμία ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά μέσα στο όλο το πλαίσιο και στο όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, ο καθένας επιλέγει και άλλης μορφής πάλι, προκειμένου να φτάσει και πάλι στην κατάκτηση του στόχου του. Πώς τα λέμε έτσι, ρε παιδί μου. Να μιλάτε ότι δεν κατεβήκαμε και στις πορείες. Ο Ηρακλής θες επικράτησε εύκολα του Νουπουσού Βόλου με 2-0, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Από όλων παραλυμνίου με τον Τηλικράτη ήρθαν ισόπαλοι στο 0-0. Ο Ηρακλής έχοντας το 2-2 βρίσκεται πρώτος με 6 βαθμούς. Ο Νουπουσού Βόλος έχει 3. Τηλικράτης και Λευκάδα από έναν βαθμό. Ο Ηρακλής την Κυριακή υποδέχεται τον Απόλλων Παραλυμνίου και θεωρώ ότι με την νίκη πλέον θα είναι με το 1,45 του δευτέρου ποδιού στην Β' Εθνική. 2 ανεβαίνουν από τα μπαράζ. Και φαίνεται ότι η ομάδα δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα και κάποιοι περιμέναν ότι ο Βόλος θα δυσκολέψει τον Ηράκλη χθες, αλλά εν τέλει και από τους ανταποκριτές που έχει το λόγο επειδή, γιατί έχει μάτια παντού, αποδείχθηκε ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Πώς ήθιστε να λέει ο αθλητικός ρεπόρτερ. Εν ολίγηση και η αθλητική επικαιρότητα. Αυτά έχει ως σημαντικά ζητήματα. Και βέβαια και μια δυσάρεστη είδηση που την είδαμε χθες, είναι το θέμα της υγείας του Ρενέ Χένριξεν, του παλαιού ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ένας πιο αγαπητούς ξένους περάσανε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν θα έχει κανείς να καταλογίσει, και από τους καλύτερους ξένους. Ωραία, έχει ανοίξει με 5 χρόνια. Έμεινε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτό που έλεγε και ο
ο Μαυρομάτης Henriksen στον Henriksen. Έλεγαν δύο-τρεις διαφορετικές περιπτώσεις του ονόματος. Πάσχει από μια σπάνιας μορφής καρκίνου στα 49 του μόλις χρόνια και μάλιστα μια πάθηση η οποία, όπως λένε οι επιστήμονες, εμφανίζεται μετά τα 50. Μια σπάνια μορφή της συγκεκριμένης αρρώστιας και η οποία είναι και δύσκολα να θεραπευτεί. Παρ' όλα αυτά βρίσκει εδώ την στήριξη από όλους και τους ποδοσφαιριστές και τους... όλο τον αθλητικό τον κόσμο. Σίγουρα θα το βλέπεις κάτι τέτοιο. Επαναπροσδιορίζεσαι πολύ διαφορετικά. Τι μου έφερες, Ελένη, τι είναι αυτό? Παγωτό μου έφερε εδώ. Φάει παγωτό, λέει. Στα υπόλοιπα και φάει παγωτό. Πάνε σε διάλειμμα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Να μην κάνω τώρα διάλειμμα. Θα χτυπήσουμε και το παγωτάκι μας. Κάτι, να, κάποιος άνθρωπος εδώ με αγάπησε. Βρήκα στοργή από την αγαπημένη μας την Ελένη που μας βοηθάει εδώ. Μας πιάσουν τα σκουλίκια τις βρώμες και γίνουμε λίγο σαν τους νέους. Όχι, είναι επιβάτες, πως τα είπαμε, η Πανομή Ηράκλεια. Και έρθει να πούμε Μαλαντάουι και στέλνει email στο Δήμο Θεσσαλονίκης και να λέει: πάτε εδώ μας, αφήστε το φύσου του Λιμπέρου που έχουν τα τέτοια. Είμαστε πεντακάθαροι τουλάχιστον. Οπότε εγώ θα οδηγηθώ στο διαλυματάκι μας και θα απολαύσω το παγωτάκι μας και τον καφέ μας και όλα μαζί. Εσείς όσο μπορείτε συντονισμένοι σε αυτή την ηρωική σήμερα εκπομπή του Λίμπερο 107,4 συλλεκτική. Στην επανάληψη θα παίζουμε ατόφιοι. Σήμα καμπάνα θα έχουμε για αυτούς που δεν μας ακούνε επίσης και από τα ίντερνετ, που το είχασα μια τελευταία καταφυγή. Τι να κάνεις, όλα θα τα ζήσουμε, όλα θα τα αντιμετωπίσουμε. 7 και 27 πρώτα λεπτά, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, έτσι 1-2-3 λεπτά πιο νωρίς. Και το λόγο επειδή θα επιστρέψει κυρίαρχο και δυνατό. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο ηρωικό λόγο επειδή, στο Λίπερο 107,4 με τα χιονάκια του, παρόλο το ότι καλοκαιριάσει για τα καλά. Το ίντερνετάκι έρχεται, φεύγει, ταξιδεύει. Έχει τις κυκλοθυμίες του. Εμείς όμως εδώ παρόντες. Βρε και να πέσει ολικό στο σήμα, θα μαζευτούμε σε κανένα πουγατσατζίδικο και θα τα λέμε εκεί. Θα σας βάλω κάτω, 2 ώρες εκπομπή θα κάνουμε. Και θα το μεταδίδουμε και από το ίντερνετ. Κάνουμε live μετάδοση από τα Instagram, από τα Facebook. Δεν θα μας πτωήσει τίποτα. Ξυπνήσαμε που ξυπνήσαμε δηλαδή. Και τι, δεν θα τα πούμε, θα τα βγάλουμε όλα από μέσα μας. 2-31-0-287-38 για τους ήρωες που υπομένουν στοϊκά μαζί μας και δεν αλλάζουν συχνότητα. Εντάξει, λίγο μια μικρή αντικσότητα θα την ξεπεράσουμε. Συμβαίνουν και αυτά, συμβαίνουν και αυτά, γιατί δεν μπορείς να βάλεις με τα στοιχεία της φύσης, της τεχνολογικής φύσης. Ό,τι θέλουν κάνουν αυτοί. Άντε τώρα να το βάλεις στο ζώο, να αρχίσεις να τεινάς. Να κουνήσουμε την κεραία, πως κάναμε τα παλιά τα χρόνια για να πιάσουμε κανάλια. Κάπως έτσι. Χορτιάτης, καλή Μπατμανίδης, καλή Χορτιάτη. Βόηθα Παναγιά μου για να ακουστούν οι άλλες οι εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Άντε εμείς περάσαμε, έχουμε και το καταλόγιστο. Έχουμε, δεν έχουμε παράσιτα, αυτό είμαστε. Αλλά οι υπόλοιποι πρέπει να ακουστούν στη βάρη, γιατί τότε χτίζεται και η ακροματικότητα του ραδιοφώνου. Δημιουργείται ο κύκλος του χρήματος, η οικονομία. Εμείς είμαστε σαν φύλακες, σαν δεκλητήρες. Μα τεράστιο μπρελόκ. Αλλά ανοίγουμε τα κλειδιά με τα κλειδιά μας στην πρωινή ενημέρωση. Και αφού πιάσαμε και τα τουριστικά μας και τα έτσι μας και τα... με αφορμή το φίλο μας το Μαλαντάου ή πώς το λέγανε τον Αυστραλό που πήρε το σπίτι στην Περαία. Έρχονται εδώ όμως αυτός, άντι είχε λέει οικονομικά, η βίζα οικονομικά ανεξάρτητου, πολίτου. Ήρθα λέει κάτι τουρίστε... λέει στην Κρήτη, οι τουρίστες μετά τα περάκια χτύπησαν ξανά σε ταβέρνα της Κρήτης. Συμβασμένη συμμορία, τι τουρίστε μετά τα περάκια. Καθώς λέει πριν από ένα μήνα περίπου, τουρίστες πήγαν σε ταβέρνα στον Άγιο Νικολά, αυτό το είδαμε στις ειδήσεις χθες. Και έβγαλαν λέει τα περάκια και παρήγγειλαν μόνο νερό. Πάμε τώρα, πήγαν στην ταβέρνα, πήρανε μόνο νερό. Πάρε βρε μια μπύρα, βρε άδερφε. Στην Ελούντα λέει υπήρξε και δεύτερο παρόμοιο περιστατικό. Πριν από ένα μήνα είχε συμβεί στον Άγιο Νικόλαο. Το ταπεράκι λέει λογικά το φέρουν από το ξενοδοχείο. Το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται, καθώς τα ξενοδοχεία έχουν τους τουρίστες όλη μέρα μέσα. Σε έχουν εγκλειστούς εκεί. Με αποτέλεσμα οι τουρίστες να μην βγαίνουν έξω για να δουν την πόλη. Ανέφερε, λέει, ο κύριος Νερατζούλης, εστιατόρας και πρόεδρος του Συλλόγου Εστιατόρων του Αγίου Νικολάου στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. 6 άτομα παρήγγειλαν 6 μικρά νεράκια.
Εμείς ούτε ένα μεγάλο ρε παιδί μου, ποιο φτύνα θα σας έβγαινε. Εμείς ανθρώπινα λέει του σερβίραμε. Βέβαια υποθέσαμε πως θα σταλήσουν ένα αναψυκτικό, ένα παγωτό. Αλλά δυστυχώς πέσαμε έξω. Πρώτη φορά λέει το είδα αυτό, σημείωσε με αφορμή το πρώτο περιστατικό. Και καταγγέλουν εκεί τώρα οι εστιατόρες και αυτοί ότι τα ξενοδοχεία, πέρα που κρατάνε έγκλους τους μέσα τους τουρίστε, τους φτιάχνουν οι ίδιοι τα ταπεράκια τους με τα φαγητάκια τους για να τα πάρουν έξω στις εκδρομές τους. Γι' αυτό καλούνται να πέραμε κι εμείς, ας πούμε, κανένα ταπεράκι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Α, μας το κλείσε, μας το κλείσε. Μπορείτε κανένας τουρίστας. 2-31-0-287 και 3 κουτάρια. Πάρτε μας και κλείστε μας. Αρκεί που θα δούμε να κοκκινίζει το τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί αισθανόμαστε μια ιδιαίτερη ψυχική ανάταση. Είναι όλα αυτά τα είναι all inclusive και τα γνωστό. Τώρα υπάρχουν. Πρέπει να διαλέξουμε όμως επιτέλους τι θέλουμε. Θέλουμε και τα all inclusive, θέλουμε και τις από αρχή της σεζόν από πολύ νωρίς κρατημένες θέσεις, τα κρατημένα δωμάτια, αλλά θέλουμε και τον τουρίστα να βγαίνει έξω, να σκορπάει, να κάνει να ράνει. Εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι πρέπει να είναι. Είναι η αλήθεια. Αλλά δεν το συζητάμε τώρα πώς τα φέρνει και να... και να τρως τα περάκι να μην παρακυλείς τίποτα. Εντάξει, πάρε κάπου αλλού ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να παρακάτσεις. Τι απάς τα αφέρα, μη πάρεις ρε παιδί μου ένα τσιπουράκι, ένα ουζάκι. Αφού ήρθες που ήρθες, έκανες τόσα χιλιόμετρα. Να τρως τώρα εκεί το μενού που είναι σαν μενού γάμου. Ένα πράγμα. Άρε βρε ένα τέτοιο να χταποδάκι να τίσω ένα τέτοιο άλλο. Δεν θα σε κάνει. Βέβαια, εντάξει. Αν πηγαίνεις στο Νάμος της Μυκόνου, εκεί μπορεί να το χρειάζεται το ταπεράκι σου. Βέβαια, πού πας στο Νάμος με το ταπεράκι. Γιατί όπως είδαμε ένα άλλο δημοσίευμα στο περιβόητο, στον άμμο, στο γνωστό αυτό που κάνει με τον ρέμο τα χρέη σου, το ετήσιο γκάλα. Οπότε είναι αυτό, πλάκα στην πλάκα, τώρα στα κοντά σιγά σιγά θα αρχίσουμε πάλι να το συζητάμε. Στήρι εκπομπές, στήρι εκπομπές, ένα μήνα ασχολούμαι θα με το πόσο κάνουν τα μπουκάλια στον άμμο και το τι λογαριασμούς πληρώνουν εκεί ή θα μόνε. Τον άμμο βέβαια είναι και μπιτσόμπαρο τη άλλη. Θα μπορούσε να είναι στη Χαλκιδική, γιατί οι τιμές εδώ που περιγράφει το ρεπορτάζ, καμιά φορά τη συναντάς και στα ευλογημένα τα κοντινά μας τα μέρη. 80 ευρώ λέει πλήρωσαν για ομπρέλες, 44 για ριζότο, 8 για ένα καφέ και συνολικός λογαριασμός 452 ευρώ. Η απόδειξη από τον Άμος που προκαλεί ήλιγκο, λέει το ρεπορτάζ. Είναι από τα πιο ακριβά της Ελλάδος. Μπορώ να σου βρω 8 ευρώ τον καφέ. Για πλάκα δεν τον πληρώνει σε μερικά μπιτσόμπαρα της Χαλκιδικής 5 και 6. Εύκολα. Και ψηλό πρώτο πόδι. Να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, τουλάχιστον είσαι και Μύκονο, λες, Αιγαίο πέλαγο. Κυκλάδες. Και αυτό λέει ήταν μια απόδειξη ζευγαριού που πρόσφατα βρέθηκε εκεί και την μοίρασε στο διαδίκτυο. Μας την γνωστοποίησε. Το μαγαζί λέει μεταξύ άλλων χρέωσε 2 ξαπλώστρες με τα ομπρέλα σου παρακαλώ, όχι έτσι να σε και ο ήλιος, 200 ευρώ. Εντάξει, όχι απλά τις αγόραζες ομπρέλες, άνοιγες νέο μαγαζί με ξαπλώστρες. Ένα μπουκαλάκι νερό 8 ευρώ. Ψωμάκια 21 ευρώ. Τα ψωμάκια δεν θα είναι πολλά τα ψωμιά τους. Ένα ταρτάρ τόνου 28 ευρώ. Τι είναι το ταρτάρ? Εγώ ξέρω τη Δημάρ, μα πιο πολύ ταρτάρ. Και το ταρτάν βεβαίως που αγωνιζόμαστε. Ίσως είναι ο στίβος του φαγητού. Ταρτάρ. Δικηλεξικό κατευθείαν εδώ Google για να μάθουμε. Τι είναι το ταρτάρ? Ταρτάρ είναι άκλητο. Γαστρονομία, ψιλοκομμένος και ομός τόνος. Δείτε λέει τις λέξεις τάρταρος και ταρτάν όταν τα λέγαμε εμείς. Δηλαδή ψιλο κανένα καμιά κονσέρβα τους ανοίξαν εκεί. Αδερφέ, σε βάλω και μια κονσερβούλα εδώ να μου να γουστάρεις στον άμος. Μία φάβα 18 ευρώ. Μία αχινοσαλάτα 25 ευρώ και ένα ριζότο 44 ευρώ. Ζωή χαρισάμενοι κάνανε. Η ξαπλώστρα 80 ευρώ η μία, η ομπρέλα άλλα 40, δύο ξαπλώστρες από 80 και η ομπρέλα 40, άλλα 200. Το μεταλλικό νερό 8, το ψωμί 21 ευρώ. Μυραβάλο ροζέ λέει 0,7 λίτρα, έπιανε και το κρασάκι τους, θα πούμε εδώ τέτοια, 95 ευρουλάκια. Το ταρτάρ του τόνου 28, το χταπόδι μελιτζάνα, ένα χταπόδι μελιτζάνα. Μαζί και το χταπόδι και μελιτζάνα 18 ευρώ. Μία φάβα 18 ευρώ. Αχινοσαλάτα 25 ευρώ. Πράσινη. Ρε, δύο άτομα τα ρόλα αυτά τα φάγανε δύο άτομα. Σκίσανε
τέτοια. Και τι θέλατε, να μην πληρώσετε 352 ευρώ, σε παρακαλώ. Μία χύλο σαλάτα 25, μία πράσινη σαλάτα 16, κολοκυθάκια μία 10 ευρώ. Πατάτες τηγανητές 6 ευρώ. Εντάξει, πατάτες οι φτηνές. Φτηνές είναι στον άμπο της Λυκόνου και 6 ευρώ. Την παίρνεις εδώ σε μια ταβέρνα να χαμένα λέγαμε. Κρυθαρό το γαρίδες 16 ευρώ. Ριζότο άγριο. Άγριο ριζότο 44 ευρώ. Μπορεί να έχει το ριζότο το άγριο. Μάλλον τιμή. Έναν εσπρέσο 5 ευρώ. Έλα βρε γιατί σιγά το 5 ευρώ. Σε φέρω εγώ, δεν σε πλαστικό το παίρνεις τον εσπρέσο και το σου δίνουν κάποιοι 5 ευρώ. Και ένα φρέτο καπουτσίνο 8 ευρώ. Σύνολο δηλαδή 452 ευρώ. Αλλά βάλε και το ΦΠΑ 24%, έφτασε ο λογαριασμός στα 676 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος ή και όχι. Μπορεί να είναι και με το ΦΠΑ. Α, όχι, χωρίς το ΦΠΑ. Εντάξει, βρε, 364 χωρίς το ΦΠΑ, 452 με το ΦΠΑ. Μέσα 24 έχει Μύκονο, δεν έχει τα 17%. Μας ενημέρωσε χθες ο Παφούλιος ότι θα πάει ο Τσίπρα στη Μυτιλίνη για να συζητήσει το θέμα του μειωμένου συντελεστή, του μειωμένου ΦΠΑ που έχουν κάποια από τα νησιά. Εντάξει, αυτόν Κυλήμνος, για να πω κάτι ότι ξέρω, επειδή πήγα πέρυσι για 17% και το σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ εκεί ήταν πιο φθηνά και το σούπερ μάρκετ εδώ, το δικό μας. Έτσι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ο φίλος μας ο Άρης μας λέει: θάνατο στα ζευγάρια που κάνουν 500 ευρώ λογαριασμό στον άμμο της Μυκόνου. Και μετά, ναι, πήγανε αυτοί τώρα στον άμμο της Μυκόνου και τους φάνηκε ακριβά. Παίρνανε. Πρώτον, δεν είδανε λογαριασμό, δεν είδανε τιμοκατάλογο. Δεν ρωτήσανε. Και δεύτερον, τι το ανεβάζεις δηλαδή στο ίντερνετ, για να πεις ότι πήγες στον άμμο ή για να πεις ότι αυτό μας επιάσανε ο λίγο τα οπίστια. Ένα πράγμα. Τι από τα δύο συμβαίνει. Μπορεί και να το ανεβάσω, να του στείλω ότι θα σε δω τώρα φτωχικές τιμές. Γιατί είπαμε τώρα να σιγά τώρα ένα κρυθαρό το γαρίδας 16 ευρώ. Δηλαδή εγώ δεν καταδέχομαι καν να ασχοληθώ με αυτό το τέτοιο. Με αυτό το ζήτημα. Να τους φέρουμε εδώ, σου λέω, να πάμε σε κάτι δικά μας μαγαζάκια στα πρώτα τα πόδια. Να δείτε και εκεί τιμούλες. Τιμούλες μια χαρά. Ότι δεν αλλάζουν. Άρα βρισκόμαστε ενδεχομένως και σε προεορταστικό κλίμα για το περιβόητο μεγάλο πάρτι της Μυκόνου, το μεγάλο πάρτι του Νάμου. Δεν πήγατε κι εσείς μετά τα περάκια σας. Φάχανε και σκάσανε όλα αυτά, όλα αυτά δύο άτομα. Δεν τα τρώνε. Μήπως ήταν παραπάνω, ρε, τίποτα να πούμε. Και το παίξανε ότι είμαστε δύο και ερχόταν οι άλλοι και τσιμπούσανε. Δηλαδή καλά, δηλαδή τρως τρία ψωμιά, όχι ένα. Πίνεις το κρασάκι σου, τρως τον τόνο, μελιτζάνα, χταπόδι, φάβα, χινοσαλάτα, πράσινη σαλάτα, κολοκυθάκια, πατάτες, ντοματοκεφτέδες. Τους ξέχασα από τους 14 ευρώ τους ντοματοκεφτέδες. Κρυθαρά το ρίζο. Ρε, σκάσατε ρε. Ε, πόσα θα φάτε, φάγατε για μια εβδομάδα. Ε, τόσα δεν θα δίνατε, ζητά βρένες άμα πηγαίνατε. Εσείς τι άνθρωποι υπάρχουν ρε εσείς σε αυτόν τον κόσμο. Δεν αφήνουνε. Αμέσως να με ψημυρούνε. Ε, καλοκαίρι είναι, γιορτάστε τώρα. Ωραία, ελληνικές θάλασσες με τα σκουπιδάκια τους. Με τα πλαστικούλια τους. Με τα πιασίματά τους. Με τα έτσι τους και με τα αυτό τους. Και φέτο έχω μια προαίσθηση ότι θα δούμε ωραία περιστατικά. Γιατί η ανάπτυξη έχει έρθει, ιδίως τώρα που αναγγέλθηκε η δεύτερη ανάσταση, το ότι θα βγούμε από τα μνημόνια. Έτσι, επικοινωνιακά και επιφανειακά. Θα δούμε ωραίες καταστάσεις. Και εμείς βέβαια εδώ σαν εκπομπή ούτως ή άλλως παρακολουθούμε το ταξιδιωτικό και τουριστικό ρεπορτάζ. Γι' αυτό που έχουμε εξάλλου εκπαιδευτεί, ο τουρισμός από τις έννοιες. Τώρα πανίγει ο καιρός, τουρισμός. Θα έχουμε και τις καταγραφές. Πάνε φάει κανένα γυράκο ρε παιδί μου, κανένα αυτό. Να τελειώνουμε. Στην Μύκονο που μάλιστα έμαθα ότι άχρησε πληροφορία, είχα ακούσει για μία πιτσαρία εδώ της πόλης, από αυτές που εφοδιάζουν και συντηρούν την μεγάλη μάζα της μαθιώσας, σπουδάζουσας και φοιτητικής νεολαίας. Αντιλαμβάνεστε, προς τα εκείνα τα στενά παραπλεύρος των πανεπιστημίων, με την πολυτιμία και ευχάριστη προσέγγιση του ενός ευρού, μία τέτοια από αυτές τις πιτσαρίες είχαν ημερωθεί, παντού έχουμε καταγραφείς, ότι σχεδίαζε να ανοίξει κατάστημα στην Μύκονο με τις ίδιες τιμές.
δεν τα κατάφερε, δεν ξέρω το λόγο. Γιατί εγώ θα ήμουν Μύκονος, θα ξεσηκωνόμουν και θα έλεγα τώρα θα αφήνει φτηνιάριδες από τη Θεσσαλονίκη να πούμε να μας κάνουν με το 1 ευρώ. Να πας τώρα στην Μύκονο να φας πίτσα 1 ευρώ. Ούτε Instagram μπορείς να την ανεβάζεις, ούτε Facebook, ούτε τίποτα. Εκτός αν την έδινε με άλλες χαρτοπετσέτες για να μην φαίνεται και το γνωστό λογότυπο, γιατί περισσότεροι τα γνωρίζουν τα trademarks. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον ήρωα. Από τις 7 έως προσπαθώ να καταλάβω τι λες και δεν καταλαβαίνω. Γιατί καταλαβαίνω εγώ σάμα της. Όχι, δεν κατάλαβες. Ξέρω, μα έχουμε θέμα με το σήμα. Το ξαναέχαρε και παλιά αυτό. Συμβαίνει, εννοώ. Τι να κάνουμε, του διαβόλτα μηχανήματα είναι αυτά. Δεν μπορείς να τα βάλεις. Ζωντανά πράγματα. Με τα στοιχιά της φύσης, της τεχνολογικής. Τι να κάνουμε. Αλλά προσπαθείς όμως, εκεί πιστός. Κάποια στιγμή ψηλοέφτιαξε πριν από λίγο. Ναι, ναι. Κάτσε να το. Μπορεί να κάνει τέτοιο να καταφέρει. Με την παντόφλα χτύπα ναι. Το λίγο, όλα κινέζικα είναι. Στην πατροπαράδοτη μέθοδο. Όταν... Πώς είναι το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση που. Χτυπάς λίγο και φτιάχνει. Ναι, 9 στις 10 φορές το χτυπάς λίγο και φτιάχνει. Τελείωσε ρε παιδί μου. Ίσως αυτό. Τις παλαιότερες τηλεοράσεις και αυτές τις βάρωσα με τα σκαμπλιά. Μπορεί να θέλει ρε παιδί μου μια τέτοια μεταχείριση. Μπορεί να είναι SNM η κοσολιέρα μας εδώ. Να έχει τέτοια βίξη και τέτοιες ωρέξεις. Αλλά εσύ πιστός και σε ευχαριστούμε και που μας τιμάς με την παρουσία σου παρόλες τις αντιξαιότητες. Ναι, τι έκανα. Τι... Πήγα να σας ακούσω και από ίντερνετ, αλλά έπεσε το ίντερνετ. Βρε και εδώ από κοντά να έρθεις να μ' ακούς μέσα από το στούντιο, μπορεί να εξαφανιστώ. Να ανοίξεις καμιά καταπακτή και να πέσεις σε μια τάβρο με κροκόδιλους. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να είσαι καλά, Κρίσμα. Αύριο με σήμα θα τα πούμε όλα αύριο. Κρατήστε σημειώσεις. Φιλιά, τσάου. Και σήμερα είχαμε και συγκλονιστικά θέματα. Άρεσε. Πόσο με άρεσαν. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Αν μας περίμενε και αυτή να καταθέσει το. Καλημέρα. Τι κάνει. Απ' τι έγινε, πουλάκι μου, πού είσαι εσύ. Σπίτι μου. Τι κάνει σπίτι σου. Σπίτι μου. Τέτοια ώρα. Έκθεση. Τι έκθεση μωρέ, 8 η ώρα και αυτό δεν έχει εκπομπές για να κάνεις να κοιμάσαι μέχρι τις 8 η ώρα. Αχαχαχα. Ναι. Σας έχω λίγο αφήσει, σας έχω αφήσει πολύ λάσκα μου φαίνεται. Άκου λέει 8 η ώρα στο σπίτι, εδώ εμείς τελειώσαμε να πούμε την εκπομπή. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Και με παίρνεις εδώ να νιαουρίσεις και να κάνεις αυτά. Δεν περνάνε, δεν περνάνε. Δεν περνάνε. Και ήταν ωραία. Κάτσε τότε να επιστρέψει ο άλλος μου αυτό. Έτσι, έτσι. Και είχαμε και θεματάρες εσύ τώρα αυτά, τουριστικά ρεπορτάζ. Άκουσα. Τον Άμος. Τον πήρα να πω. Για το Ρέμο. Εσύ τώρα άκουσες Ρέμο. Για τον Άμος, όχι για αυτόν. Ναι, 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 ναι. Εγώ που έχω κάνει Μύκονο και ξέρω. Έτσι, έτσι. Έτσι, μπράβο, να τα λέμε αυτά. Ναι. Πήρα να πω, κατά πρώτον, αυτοί που πήγαν να φάνε στον Άμος είναι γίδια. Έλα, μην τους λες έτσι τους ανθρώπους. Στον Άμο. Γιατί να μην δεν φάζει. Κολοκυθάκια και πατάτες. Σε παρακαλώ, ρε, εσύ, δεν θα φάζει. Και μπορεί να έχουν μια σπεσιαλιτέ, ας πούμε. Κολοκυθάκι Βουργουνδίας, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Ναι, εντάξει. Ναι. Επίσης, το ριζότο άγριο. Είναι γίδια, λέει. Άγριο ριζότο. Τι είναι. Είναι ριζότο άγριων μανιταριών. Α, πού είναι τα ξένα. Έχουμε τον κατάλογο απ' έξω. Εμείς εδώ ονειρευόμαστε πίτσα 1 ευρώ στη Μύκονο του. Δεν μου λες τώρα και εσύ μου λες να ξέρω εγώ τα άγρια τα μανιτάρια. Α, έτσι ξέρω. Βεβαίως. Επίσης έχουν εξαιρετική εχινοσαλάτα. Αυτά που τα ξέρεις. Σούπα, 3 χρόνια κάναμε. Και πήγαινε στον. Πόσα πλήρωνες όταν πήγαινες εκεί. Πόσα πλήρωνες. Μάλιστα. Να, ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές. Ήρθαν από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Να μας πούμε για το ριζότο του Νάμος. Ναι, και τώρα... ήρθαμε να σας πούμε. Γι' αυτό τώρα... καλά τόσα χρόνια. Έτσι, γι' αυτό κάνεις τώρα 600 δουλειές για να πας εκεί να τα... Γι' αυτό κάνω τώρα 600 δουλειές. Έτσι, έτσι. Από σήμερα 3 ώρες σας περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερα 13, 14, 15, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Μάλιστα, γιατί το λόγο επειδή θα είναι... εκεί το βράδυ. Παντού θα είναι. Πού θα σε σούν, θα είσαι εκεί στη γύρα, επιστάτης. Είμαι κλασικά στο 15 στο Βιβλίο, αλλά θα είμαστε παντού. Είδαμε και τον Άκη χτες, ο οποίος στείνει παιδικά βιβλία γνωστών εκδόσεων. Σε περιμένει, είπε. Αρθώ αύριο. Αρθώ αύριο. Θερμίζω αύριο. Κλείσαμε εδώ. Έγινε, σε φιλούμε. Να κανονίσω όλο το γκρουπ για αύριο. Ναι, ναι, μάζοξη, ναι. Όλοι βιβλιοφίλοι, όλοι βιβλιοφάγοι εκεί. Εντάξει, καφένιο. Να τα άλλα ραδιόφωνα, το συγκάτοικο. Σας περιμένουμε, παιδιά, αύριο. Φιλιά, τσαο, τσαο. Καλή δουλίτσα. Τσαο, τσαο. Και τελευταία γραμμούλα μας περίμενε, είχε την υπομονή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε, εντάξει και λογικό. Μετά από τη Βουγιούκα τελειώνουν τα πάντα. Ρεπορτάζ Μυκόνου για όλα τα ζητήματα. Κοντά μας είχαμε σημαίες ψωμιάδι. Σημαίες ομάδων και κρατών Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή. Λογότυπα επιχειρήσεων Banner Street Flags και Beach Flags. Παίρνεις μια σημαία και καθαρίζεις και τα σήματα
που παρεβάλλουν τα χιόνια στο... στη συχνότητά μας. Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Ιντερβέντε με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash-out και γρήγορες αναλήψεις που μας ενημερώνει για τα προγράμματα. Τα σημερινά έχουμε, είπαμε, εντάξει, το Europa League, το είπαμε, Ατλέτικο, Arsenal, Red Bull, Salzburg, Marseille. Κάτι άλλο, τίποτα, δεν παίζει κανένας μπάλας αυτή την εβδομάδα. Μπάλας, μπάλας. Μπάσκετ έχουμε κάτι, κανένα NBA να δώσουμε. Κάτι θα έχει τα ξημέρωματα, δεν μπορεί. Μία η ώρα το ξημέρωμα, οι Toronto Raptors παίζουμε τους Cleveland Cavaliers. Οι Cleveland κάνανε το break με το ξεκίνημα 1-0 προηγούνται, και οι Boston Celtics με τους Philadelphia Sixers είναι στο 1-0 αυτό το match στις 3.30. Μπορεί να το κουτσοπρολάβουμε αύριο το πάρα πάρα πολύ πρωί, όπου θα επιστρέψουμε με πεντακάθαρες φωνές. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, σας ευχαριστούμε για τις παρεβολές, αλλά παρεβολές όχι σαν αυτές εδώ των ψωνιών, παρεβολές στιβαρές, για την υπομονή που κάνατε, για την όρεξη που έχετε, για τη διάθεση να μας συντροφεύετε ακόμα και στις αντικσότητες. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, πέρα από την πλάκα. Και μας γεμίζει αισιοδοξία για να ξυπνήσουμε ακόμη ένα πρωινό. Να έρθουμε να κάνουμε εδώ τον καφέ μας χωρίς παγάκι και όλα αυτά. Αχ, θα έχουμε τα ίδια. Λοιπόν, σας φιλούμε. Σας εγκαταλείπουμε. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό και όχι σαν το δικό μας. Φιλιά, τσάω. We'll be right back.